απόψε στη ζωή μια ευκαιρία. Ίσως μου δώσει μια ευκαιρία κι αυτή. Κερνάω ούζο της ψυχής μου τα θηρία και δεν με νοιάζει αυτό που προσμένα θα δει. Θα στρίψω ακόμα ένα τσιγάρο και θα πάω να εξερευνήσω τα σοκάκια της σιωπής. Ένα αστέρι μες στα χέρια θα κρατάω, όμως εσύ να στο προσφέρω δεν θα έρθει. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Αντίποτα και είμαι μαζί με τον Νίκο Γιονάτο. Μουσικό, θα σου πω έτσι. Πού του γουστάρεις? Και μουσικός και τραγουδιστής. Εσύ τι γουστάρεις? Εγώ δεν πτύνω, εγώ είμαι από όλα και τραγουδάω και παίζω και συνθέτω. Ό,τι θέλεις λες. Διαλέγεις και παίρνεις. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ. Καλή μόνο. Και να πω, να μην το ξεχάσω, ότι είμαστε στο Σπόρο στη Νέα Σμύρνη. Είμαστε στο Σπόρο, μας φιλοξενεί ο Σπόρος στη Νέα Σμύρνη, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ζεστό και πολύ. Γιατί κουστάρουμε να φύγουμε και μια μπύρα, να φάμε και κάτι, ξέρεις να μην είμαστε αυτό, οπότε... Νικόλα, θες να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού? Γεννήθηκα εδώ στη Νέα Σμύρνη. Συγκεκριμένα σόλο μας, στο Κολονάκι γεννήθηκα και ήρθα εδώ στη Νέα Σμύρνη, σε μια ειδική κλινική. Το 1955, το Μάιο. Αυτό. Ωραία. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το. Το οικογενειακό σου περιβάλλον είχε σχέση με τη μουσική, οι γονείς σου, θείες, δεν ξέρω. Όχι. Όχι, συγκεκριμένα δεν είχαν, αλλά εντάξει, η μητέρα μου ήταν από τη Μικρά Ασία, οι γονείς και οι παππούδες. Και ο πατέρας μου από την Κεφαλονιά. Αυτό νομίζω ο συνδυασμός, αυτό νομίζω ότι κρύβει ένα. Κάτι κρύβει. Κάτι κρύβει, ναι. Γιατί ο αδερφός μου ασχολήθηκε με το σινεμά και με το τηλεόραση και αυτά. Ενώ σπούδασε οικονομικά. Δηλαδή και όχι μόνο αυτό, δεν αντιδράσαν και άσχημα οι γονείς μου εμένα που είπα θα γίνω μουσικός, ας πούμε. Γιατί τότε ήταν οι εποχές πολύ διαφορετικές τώρα. Δεν μην το συγκρίνουμε με τώρα και με το. Εντάξει. Είναι που με βλέπουν και φορά σκουλαρίκια τώρα και νομίζουν ότι τα έβαλα από χθες επειδή τα έβαλα τα τεκνά από την Πάολα και ξέρω εγώ που βλέπω κάτι τεκνά. Εγώ τα φέρω από το 70. Καταλάβες και γίνεται, υπάρχει μια παρεξήγηση σε μερικά πράγματα δηλαδή. Αυτό. Δηλαδή. Ήταν πολύ δύσκολο να μην αντιδράσει κάποιος γονιός τώρα από το λίγο. Το παιδί θέλει να γίνει μουσικός. Εκείνο όμως δεν αντιδράσει. Όχι, ίσα ίσα που με γράψαν και στο 2, στο ελληνικό 2 και κάποια χρόνια προσπάθησα να μπω κι εγώ, ας πούμε, στο τύπο ότι πάω να γίνω ένας μουσικός, ξέρω εγώ, κλασικό. Δηλαδή να ξέρω και τη φάση, να το κάνω όλο το κόνσεπτ, ας πούμε. Έτσι σκέφτηκα, βέβαια αυτά λένε ανατραπήκανε. Θα τα πούμε τώρα, αυτό, ναι, θα τα πούμε τώρα. Στην πορεία, ας πούμε. Για πες, ποιο ήταν το πρώτο όργανο που ασχολήθηκες? Το πρώτο όργανο ήταν η κιθάρα, γιατί μου πήρε ο πατέρας μου τώρα μια κιθάρα, ήταν ένα 10 χρόνια. Αυτό. Μετά στο 2, λες. Μετά πήζα τρομπέτα. Στην τρομπέτα πώς πέρασε? Δεν έπαιζε κανένα στη Νέα Σμύρνη. Όλοι παίζανε κιθάρα και. Α, οκ. Ναι, ναι. Και μου άρεσε πολύ, μου άρεσε η τζάζ. Εμένα εγώ άκουγα τζάζ πολύ. Άκουγα τζάζ γιατί είχα το αδερφό τη μάνα μου δούλευε στου Αμερικάνου. Το πιέξι μου έφερε μουσικέ από Αμερική και ροκέ και τζάζ και η τζάζ τη λάτρευα. Και μου άρεσε πολύ ο Ντέιβι, ο Άμστρονγκ, α πούμε, άκουγα αρκετά με πνεστά και. Γιατί παίζαν όλοι κιθάρα και μπάσο μου, όλοι συγκριτικά κιθάρα, όλοι. Ναι. Όλοι τραγουδάγανε και παίζαν κιθάρα. Οπότε από εκεί σου βγήκε ένα. Ναι, και η αγάπη μου που είχα για τη τζάζ, λέω θα μάθω ένα όργανο, ας πούμε, που δεν το παίζει κανένα, που δεν ήξερα κανένα το παίζει. Και έτσι την έκανα. Και ήταν πολύ καλή μου επιλογή τελικά γιατί αυτό μου άνοιξε πόρτες. Μπήκα κατευθείαν σε σαλόνια. Ας πούμε έτσι, έπαιξα με πολύ γνωστούς μουσικούς κατευθείαν. Για πες όπως. Όπως την Ελπίδα και τον Τουρνά και τον. Ας δω τον Ηλία Σουρέκα. Έπαιξα ένα τουρ με την Ελπίδα τότε που ήταν με πρώτο όνομα. Πότε λέμε τώρα? 74. Με την Ελπίδα. Και πριν την Ελπίδα έπαιξα με τον Χάρη του Λεμονόπουλο, το δάσκαλο του Χιώτη. Αυτό πήγα, δεν ήξερα ποιο είναι εγώ. Έπαιζα στο VIP τη Κεφαλαινία, στο κλαμπ και απέναντι αυτή ήταν το Moulin Rouge. Και παίζαν απέναντι σε ένα. Και κάποια στιγμή που εγώ δεν έπαιζα, αυτοί παίζαν πιο πολλές μέρες από εμάς. Τη βδομάδα, δεν θυμάμαι. Εμείς παίζαμε Τετάρτη με Κυριακή, αυτοί παίζαν, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Κάτι έγινε με τον τρομπετίστα και μου είπε, ξέρω, επειδή διάβαζα εγώ πριν με αφήστα και. Μου είπαν, μπορείς να έρθεις. Και λέω ναι. Και πήγα. Και ξαφνικά έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, ρε φίλε, τι να πω. Καταρχήν η μουσική. Αυτός δεν συνόδευε τραγουδιστές.
Παίξαμε τη μουσική τη δικιά του και αυτός μπροστά μπουζούκι, instrumental ας πούμε. Παίξαμε ένα μισάωρο περίπου δικά του πράγματα, σε λίγο παραπάνω, τρία τέταρτα. Και τελείωσε. Αυτός ήταν υπεύθυνος προγράμματος, αλλά δεν έπαιζε. Δεν συνόδευε τραγουδιστές. Ήταν μεγάλος τότε, έτσι ήταν πριν, κάποια χρόνια πριν φύγει. Δεν θυμάμαι πότε έφυγε ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ έπαθα σοκ, ας πούμε τώρα. Αυτά που έπαιζε τώρα δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που ήξερα εγώ, αυτά που άκουγα και παίζαμε εκείνη την ώρα. Big band, έτσι. Big band, δύο τρομπέτες. Ψαξόφωνο, τρομπόνι, τέσσερα πνεστά. Κρουστά, κιθάρες, πιάνα, τύπανα, αυτό. Τάκης Μωράκης έπαιζε μετά, με τα βιολιά του και έτσι, δηλαδή. Εσύ πώς ανταπεξήλθες αυτό, πώς το. Πώς το. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Μένω μου βάζα ένα χαρτί και παίζα τότε. Ό,τι έγραφε το παίζα. Εσύ διαβάζεις νότες, ναι. Εννοείται, πριν μαύρη τα διάβασα. Όλο αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν με χάλαγε. Μετά με χάλασε με τους μαλάκες του δασκάλου που έμπλεξα στα οδείο. Μου ήταν άνθρωποι με κάλο στο μυαλό. Και πήρα ανάποδες και τα κόψα όλα και άρχισα να τα κάνω όλα μόνος μου. Και τα έχορτα, ας πούμε, γιατί η κιθάρα είχε ξεκινήσει μόνος μου τις άλλες και τον μπάσο και τα λοιπά. Δεν ξανασχολήθηκα. Για πες λίγο για το Λεμονόπουλο. Ας πούμε, τι πιστεύεις ότι έμαθες εκείνο το διάστημα που έπαιξε. Κοίτα. Αυτό που έμαθα είναι ότι άρχισα να ακούω μπουζουξίδες που δεν τους άκουγα. Τότε δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν τους άκουγα, ναι, δεν είχα καμία. Οπότε αυτός μου άνοιξε μια πόρτα ότι μάγκα, εδώ είμαστε μουσική, παίζουμε μουσική και μπορείς από παντού να έχεις μια έκπληξη. Μπορεί και από το λαϊκό, μπορεί και από το παραδοσιακό, μπορεί και να πάθεις πλάκα. Όπως και μετά από πάρα πολλά χρόνια με τους Πίξ, έπαιξα με τον Πέτρο Λούκα και πάθα πλάκα, το χαλκιά. Και πάθα ξύσου πλάκα. Δηλαδή, και οπότε αυτό μου άνοιξε την νοοτροπία που σκεφτόμουν. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα. Και πήγε και το είπα κιόλας έτσι μετά. Μετά που τελειώσαμε, γιατί αυτά τα μαγαζιά είχαν μεγάλες ορχήστρες και όσο περνάει η ώρα, φεύγαν τα πνευστά, φεύγαν κάποιοι μουσικοί και έμπαινε το λαϊκό αργά. Κατάλαβες. Νομίζω Ζαμπέτας έπαιζε τότε στο λαϊκό πρόγραμμα. Μετά το Μωράκι, ας πούμε. Λοιπόν, είχαν αυτό το. Οπότε μετά και ο Χάρης δεν έπαιζε, ο Λεμονόπουλος δεν έπαιζε, συνέχισε να παίζει και εγώ μετά σταμάτησα να. Όταν πήγε να μπει το λαϊκό, ας πούμε, δεν ξέρω πόση ώρα παίξαμε και πήγα και το βρήκα και το είπα του. Του είπα, δεν σας ήξερα, χίλια συγγνώμη. Αλλά έπαθα πλάκα, ας πούμε. Δηλαδή, καλά, αυτός έπαιζε αμερικάνικα, ρε παιδί μου. Αυτά που παίξαμε δεν ήταν. Ήταν swing, ας πούμε, ήταν. Οκ, okay, δύο τέταρτα μπορεί να είχαν κάποιους ρυθμούς και να δούλευε και κάποιους ρυθμούς ελληνικούς. Και 9-8 και τέτοια, αλλά τα δούλευε με τέτοιο τρόπο που ήταν στημένα αμερικάνικα. Ήταν σαν να ακούσεις μια μπλάτσο ηλετία στη Σικάγο, τα γκρουπ τα τότε. Τέτοια πράγματα είχαν τα πνευστά και τέτοια. Δηλαδή ήταν φοβερό. Εγώ πάθα σοκ και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ένα μπουζούκι ότι μπορεί να παίξει τέτοιο πράγμα. Κατάλαβε. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Και με τέτοια ακρίβεια και όταν έμαθα ότι και αυτά που παίζαμε όλα ήταν δικά του και οι παρτιτούρες που διαβάζαμε όλες ήταν γραμμένες από αυτό να είναι, έπαθα πλάκα, α πούμε. Λέω, φίλε, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Ποιος είναι, να πούμε. Και μετά έμαθα ότι λένε ότι ήταν δάσκαλος του Χιώτη, δεν είμαι. Ναι, καλά. Ναι, δεν μου το έχει πει ο Χιώτης αυτό. Το έχω ακούσει από το περιβάλλον αυτό. Δηλαδή, τότε ήσουν από πόσο χρόνο, 17 χρόνια. Ναι. Πιτσιρικά, έτσι, τελείως. Τελείως. Ναι, σχολείο πήγαινα. Στην τελευταία τάξη του Λυκείου πήγαινα. Αλλά πήγαινα σε ένα κολέγιο στη Λεζαροπούλη που είχα να το πω αυτό. Σκροστάω και φθηνή τη αιώνη πάρα πολλά. Και ένα σχολείο. Με στη Χούντα τώρα, το οποίο εντάξει, άστο, ήταν κάτι άλλο. Πώς το είπες? Λαζαροπούλου. Σχολές Λαζαροπούλου. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει η σχολή Λαζαροπούλου. Υπάρχει σακτήριο, υπάρχει, δεν ξέρω. Ναι, αν τι γίνεται. Λεγόταν Ευρωπαϊκή Παιδεία. Μέχρι ένα διάστημα πριν κάποια χρόνια δούλευε. Ναι. Αλλά τότε στην νότερα στην εποχή τη δικιά μας ήταν. Το ξέρω η Ελλάδα. Ναι. Επίσης έχω δει ότι πάλι σε ηλικία 17-72 τέλος πάντων ξεκίνησε ως τρομπετίστας σε αυτό που μου είπες πριν, στην Ελλάδα Κεφαλαιονέα στο Club Vips. Στο Vips, ναι. Ναι, μου αρέσει το Μιχάλη Νικολούδη. Ναι. Τότε έγινε αυτό. Τότε έγινε αυτό. Δηλαδή ήσουν στο ένα μαγαζί και μετά πέρασε στο άλλο. Δεν πέρασε στο άλλο. Πήγα μια μέρα και έπαιξα γιατί κάτι έγινε με τον τρομπετίστα, σου λέω. Μια μέρα πήγα και έπαιξα στο Λεμονόπουλο. Α, μια μέρα. Ναι, ένα βράδυ έτυχε, μου είπανε, θα έρθεις με κάτι έγινε με τον τρομπετίστα, δεν ξέρω τι, δεν θυμάμαι τι έγινε. Και ήξερα τον άλλο τρομπετίστα, επειδή ήμουν πιτσιρικάς, με γουστάρανε, ήταν πιο μεγάλη αυτή η μουσική, αλλά με γουστάρανε.
Και επειδή ήμασταν απέναντι και το Μιχάλη τον ξέρουμε, τον Νικολούδη ήταν γνωστό ήδη και ερχόντουσαν λίγο στι πρόβε και τα λοιπά, το ξέραμε ότι παίζει και μου το είπε ο τροπετίστα. Το ξεχνάω. Καλή ώρα. Πολύ καλή μουσική σχέση. Δεν πειράζει. Αλλά για πες με τον Μιχάλη Νικολούδη, έπαιξε κάποιο διάστημα. Ναι, παίξαμε ένα διάστημα εκεί στο Vips. Ναι, ναι. Ναι, έκανε την πάντα αυτό. Είχε φύγει από το Sounds τότε. Αυτό ήταν με το Sounds και την Dummy για τραγουδίστρια. Και είχε φύγει τότε με το Sounds και την Dummy και έκανε μια δικιά του δουλειά αυτή στο Vips. Και ήταν και το πρώτη φορά που, μπήκε στο, που μπήκαν στα κλαμπ και το μπουζούκι. Δηλαδή βάλανε και μια ώρα λαϊκό. Που έπαιζε ο κιθαρίστας, ας πούμε, που έπαιζε κανονικά, έπαιρνε και ένα μπουζούκι, ας πούμε, και ήταν ο κάποιος τραγουδιστής λαϊκός μετά που έγινε Σερεμέτης, ο Σερεμέτης, ο οποίος τότε λεγόταν Σαμ, γιατί έπαιζε ξένα, ας πούμε, ναι. Και ήταν Σαμ, είχε ένα γκρουπ στην Κέρκυρα, ξέρω που ήταν, τότε σπάνω, και ήταν η πρώτη, γιατί αυτό ήταν κλαμπ κανονικό, με go-go girls σε κλουβιά να χορεύουν κρεμασμένα από τα μάρια. Εννοείται, ρε φίλε, τα μαγαζιά έτσι ήταν τότε. Και στην Πλάκα και στο Φωκένος Νέγρη που ήταν, είχε πάντες μεγάλες και ήταν κλαμπ, ας πούμε. Και ξαφνικά έγινε η σφήνα του λαϊκού τότε, ήταν μάλλον η αρχή. Του κακού θα πω εγώ, χωρίς να θάβω τη μουσική αυτή, τη λαϊκή μουσική. Ναι, γιατί μετά όλα γίνανε σκυλάδικα. Εντάξει, αυτό. Ναι, ναι, σε αυτό έγινε. Ισοπεδώθηκε όλα, ας πούμε, κλείσαν τα κλαμπ, κλείσαν όλα, ενώ είχε τότε η Αθήνα ένα τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις μπάντες που παίζανε. Παίζανε πολύ καλές μπάντες. Στην Φορκίνο δηλαδή παίζανε σολίστες στην Κουίντα, οι οποίοι τα σκοτώνανε, ας πούμε. Δηλαδή παίζανε πολύ καλά. Όπως η Φόρμιξ που ήταν ο Βαγγέλης, δηλαδή εντάξει. Εγώ ήμουν πολύ πιτσιρικάς βέβαια, αλλά εντάξει, δεν τα θυμάμαι. Καλά, σίγουρα. Παίζανε μπάντες πολύ σοβαρές δηλαδή. Δεν ήταν. Και ήταν κρίμα που χάθηκε αυτό όλο και έγινε όλο μπουζούκι μετά. Αυτά απορροφηθήκαν όλα στα μπουζούκια. Δηλαδή γίνανε πρώτο πρόγραμμα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Να σου πω, έχεις συμμετάσχει και στο μεταφορείο εκδρομέο Μίτσος. Εκεί έπαιξα τελευταία φορά τρομπέτα, στο γιατρό. Είμαι γιατρός παιδιά, λέγει το κομμάτι. Και με πήγε ο φίλος μου ο Δήμης, ο βάσκος του συγχωρεμένος, κιθαρίστης. Ο Δήμης, εξαιρετικός κιθαρίστας, εξαιρετικό παιδί. Φίλος και με τον λογαρίθμο και εγώ φίλος και τα λοιπά. Ήμασταν γειτονιά, εγώ να σβήνει αυτή Παλιοφάλιρο και Καλαμάκι, ο Φιλιππίδης, ο Βουλάκης, ο Ζώης αυτή. Ήμασταν από πιτσιρικάδες, ας πούμε, κάναμε ψιλοπαρέα γιατί ήμασταν κοντά, ας πούμε, και παίζαμε μουσική που δεν ήταν πολύ τότε. Και είχαμε γνωριστεί δηλαδή. Και... αυτή ήταν και άρρωστη με την τζάζ και εγώ επειδή έπαιζα τρομπέτα, με κάνανε παρέα, ας πούμε, γιατί εντάξει. Και να σου πω, γιατί έπαιξε τότε τελευταία φορά. Γιατί μετά δεν ήμουν για αυτό το πράγμα, δεν είμαι φτιαγμένος φυσικά για τα πνευστά. Η φυσική μου αυτή δεν είναι για τα πνευστά, καταλάβεις, πούμε, δεν ήμουν. Εντάξει, και μετά ξεκίνησα πιο επαγγελματικά και τον πάσο και την κιθάρα, να ξανασχολούμαι με αυτά γιατί το γούσταρα και περισσότερο. Εντάξει, δεν ήμουν πνευστού, ας πούμε. Σαν φυσική, σαν φυσιά, κάθε όργανο χρειάζεται να είσαι και λίγο φυσικά. Τα πνευστά είναι. Ναι, ναι. Οπότε εγώ εντάξει, εγώ έπαιζα, ας πούμε, και μετά γινόμουν κομμάτια, ας πούμε. Δεν ήμουν φυσική μου φυτή, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Πριν εγώ. Έμαθες τρομπέτα στο 2. Κάποια στιγμή μου είπες τα παράτησες. Ναι. Ωραία. Ναι. Και μετά αυτοδίδακτος, ως μπαθίστας, ως κιθαρίστας. Ναι. Ωραία. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτό που ό,τι έμαθες στο 2 σε βοήθησε για το μετά ή... Κοίτα, οτιδήποτε μας... Όχι. Σε εμποδίζει, σε εμποδίζει. Ξέρω εγώ στο τι θα παίξεις. Σε εμποδίζει, σε εμποδίζει. Πρέπει να είσαι ένα χαρακτήρας. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Όμως σε κάθε δουλειά και σε κάθε... αν θέλεις... πώς να το πω τώρα, ας πούμε. Υπάρχει μια ανατροπία λίγο... του δημόσιου υπαλλήλου στην Ελλάδα, ακόμα και στη μουσική. Αυτοί οι άνθρωποι της κλασικής μουσικής είναι πιο εύκολο να μπουν και σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στην νοοτροπία λίγο αυτή. Γιατί συνήθως παίζουν σε κρατικές θέσεις, σε κρατικές ορχήστρες, αυτό είναι το όνειρο του καθενός από αυτούς τους ανθρώπους που σπουδάζει κλασική μουσική, να μπουν σε μια κρατική ορχήστρα, στην ορχήστρα της ΕΡΤ κτλ. Οπότε είναι καθαρά εκτελεστές τραγουδιών, δηλαδή και εμείς βέβαια τι κάνουμε στο ροκ, παίζουμε κομμάτια. Και εγώ έχω δύο μπάντες τώρα που παίζουμε κομμάτια παλιά. Και ειδικά η μία μπάντα παίζουμε το 70. Το τρίο που έχω. Εντάξει, το The Tree. Οπότε δεν είναι ότι κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε μια ελευθερία και μια άλλη άποψη. Αυτή είναι καρφή, ας πούμε.
ένα χαρτί μπροστά, παίζει αυτά που γράφει το χαρτί. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό για την κλασική μουσική, γιατί όταν παίζουν 40 όργανα όπως θα τα λάβει, 50 ή 30, δεν γίνεται να παίζεις, να κάνεις πρόβες και να τα πεις όλα αυτά στο μπλα μπλα. Δεν γίνεται να τα εξηγήσεις έτσι. Πρέπει μιλητά. Πρέπει ο καθένας να έχει ένα χαρτί να ξέρει τι παίζει. Οπότε είναι αυτόματα αναγκαστική η φάση ότι όταν γίνεις κλασικός μουσικός, ξέρεις να διαβάζεις. Δεν υπάρχει κλασικός μουσικός που να μην ξέρει να διαβάζει. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, στη δικιά μας την περίπτωση του ροκ, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλή μουσική και γράφουν, διαβάζουν, και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αυτοδίδακτοι, όπως είμαι εγώ. Υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες. Δεν είναι ότι υπάρχουν μόνο αυτοδίδακτοι επειδή είναι ροκ. Εννοείται. Αλλά στο κλασικό δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον που είναι αυτοδίδακτος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Δεν γίνεται. Γιατί είναι ο συνδυασμός και η φύση της μουσικής τέτοια που αναγκαστικά πρέπει να μας διαβάζεις. Δεν μπορείς δηλαδή. Και αυτά που. Τη κλασική είναι και δύσκολα πολύ πράγματα. Να πούμε και την αλήθεια, δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί λιώνουν στη μελέτη. Λιώνουν στη μελέτη. Δεν είναι εύκολα πράγματα να παίξει αυτά που είναι γραμμένα. Δεν είναι επειδή είναι γραμμένα ότι κάτι έγινε. Εντάξει, πρέπει να τα μελετήσει και πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ. Οπότε δηλαδή είναι ένα κόνσεπτ τέτοιο. Γι' αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τζαμάρουν. Έχω βρεθεί με τέτοιους μουσικούς. Είναι κάπως κλεισμένοι, ας πούμε. Δεν μπορούν να τζαμάρουν. Άμα δεν έχουν μια καθοδήγηση να τους πεις ότι αυτό, εκείνο, το άλλο, να τους καθοδηγήσει κάπου. Εντάξει, εγώ μπορώ να παίξω με ένα γύφτο στην Απνέα Βαρβάρα και με ένα τζαζίστα που παίζει τζαζ, πάλι θα παίξω. Κάτι θα παίξω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Δεν με ενδιαφέρει. Κάτι θα βρω να κάνω. Θα παίξω, κάτι θα χωθώ. Κατάλαβες γιατί έτσι παίζω μουσική. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Δεν κάθομαι να σκέφτομαι τι παίζει ο άλλος. Ναι. Γιατί δεν ξέρω και τι παίζει, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ ξέρω τι παίζω. Οπότε βλέπω, παίρνω το το feeling. Το feeling, ναι, παίρνω το αίσθημα, το άκουσμα και μετά κάνω ό,τι μπορώ, ότι μου κάθεται εμένα αισθητικά και στα αυτή μου ότι είναι σωστό. Δεν είμαι κάτω από κανόνες ότι παίξω αυτό γιατί είναι σωστό. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Για μένα δεν υπάρχει λάθος στη μουσική. Υπάρχει άσχημη μουσική, κακή μουσική και καλή μουσική για μένα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι, τι... Άρα μπορεί να βρει καλή μουσική οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Και έχουμε τρανά παραδείγματα και τεράστια παραδείγματα, έτσι, από μουσικάρες δηλαδή και από προσωπικότητες τρελές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Τζόνι Χούκερ, ας πούμε. Δεν έχει ιδέα. Έτσι, λέει κάτι και συμφωνώ και εγώ γιατί κάτι τι λέω. Λέει, κάνω μια προσευχή και εγώ αυτό κάνω. Προσεύχομαι, κάνω σαυρό μου και παίζω. Κάθε φορά κάνω την προσευχή μου, λέω, Θεέ μου, δώσ' μου κάτι, ας πούμε, έτσι, να έχουμε μια επικοινωνία, να παίξω. Αυτό. Και το άκουσα και το πήγε Τζόνι Χούκερ. Που του είπαν ότι τι, αυτό και του λέει, δεν ξέρω, φίλε, άσε τη, μα ζαλίζει, του λέει, δεν έχω ιδέα να πω. Εγώ έχω, λέει, μια επικοινωνία με τον Θεό και παίζω. Μου λέει ότι είναι η καρδιά μου. Άσε με τώρα, μην βάζει. Αυτό το είδα και με τον BB King, ας πούμε. Που κάνει πρόβα με ένα κομμάτι που κάνανε με του. Έχει κάνει και με του YouTube, νομίζω. Όχι, του άλλου, όχι του YouTube. Με τον κοκκινομάλι του τραγουδιστή, μωρέ. Παίζουν σαν ρέγγε λίγο. UB40 νομίζω. Κάτι είχε κάνει με τη UB40 νομίζω. Δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Πάζει μια πάντα που τον είχε στην πρόβα και του λέει ότι θα αρέσει πράγματι και του λέει, ξέρω, ξέρει τι παίζουμε σόρκ. Του λέει, άσε εντάξει, δεν φυλάει τα βρω, του λέει. Δηλαδή, πώ να σου πω, με άσε με. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αυτή η μουσική, βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που εξήγησαν. Το δύσκολο με εμά ποιο είναι στην Ελλάδα, ότι τα παίζουμε όλα. Δεν υπάρχουν μουσικοί πολλοί στον κόσμο, σαν του Έλληνε μουσικού που τα παίζουν όλα. Γιατί μπορεί να πας σε μια δουλειά και να είναι Latin και να πας στην άλλη και να είναι σκυλάδικο και να πας στην άλλη και να είναι rock και να πας σε ένα ξενοδοχείο και να σου πει θέλω Standard Frank Sinatra, να παίζεις και τα δε και αυτό και να πας σε ένα άλλο και να πει θέλω τζαζούλα soft. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Στο εξωτερικό, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Βερολίνο, κάθε μουσικός παίζει ένα πράγμα. Ταγμένος κάπως. Ένα. Οπότε θέλω να πω ότι και ο BB King που είναι ένας τεράστιος blues κιθαρίστας, έπαιζε μόνο blues. Οπότε αυτό το ξέρει τόσο καλά που δεν ενδιαφέρει τώρα να του πει ο άλλος. Τι να του πει τώρα, ότι είναι τάδε και. Θα άφησε και πάντα να κάνει κάτι δηλαδή σε αυτό που άκουγε, χωρίς να χρειάζεται να το αναλύσει, να το. Να το εξηγήσει και να. Το εξηγήσει. Άλλοι το εξηγούν. Ο Κλάπτον, ας πούμε, παίζει πιο. Ναι, τεχνικά, ας πούμε. Μπράβο, είναι γνώστης, ξέρει. Να σου πει κιόλας τι είναι αυτό που παίζει. Να σου το εξηγήσει ακριβώς. Μουσικά εννοώ. Εντάξει, είναι. Ωραία. Λοιπόν. Να πω τώρα ότι εγώ σε είχα δει στο αφιέρωμα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο κύτταρο. Ναι, το φετινό, το περσινό. Το φετινό, ναι. Το περσινό, μπράβο. Το περσινό, εντάξει, το Δεκέμβριο, ναι.
Και θα σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Θα κάνω και μια παρένθεση να πω ότι τα έχω πει και εσένα, τα έχουμε πει προσωπικά, ότι είδα έναν άνθρωπο πάρα πολύ χαρούμενο και μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Ναι. Ήταν μια γιορτή, ρε παιδί μου. Εννοείται, μα γι' αυτό το λέμε γιορτή για τον Παύλο. Ρο. Και θέλω να σε ρωτήσω. Είναι μνημόσυνο, είναι γιορτή. Πώς γνωρίστηκες με τον Σιδηρόπουλο, τι κάνατε μαζί? Αν ναι. Βρεθήκατε τα επόμενα χρόνια, βέβαια εσύ στο μεσοδιάστημα πρέπει να έχεις πάει Βερολίνο. Όχι, όχι. Πάμε στα πριν πάω Βερολίνο. Ναι, πριν πας, αλλά κάποια στιγμή έφυγες το 87. Κάποιο έφυγα, ναι, βρεθήκαμε κάνα δύο φορές και μάλιστα ένα βράδυ τον είχα πάρει και σπίτι, το βρήκα πολύ χάλια με τη γυναίκα μου, τη Γερμανίδα, και τον πήραμε στο σπίτι. Που ήμουν στο σπίτι που μένω τώρα στην Ασμή, που ήταν τη μάνα μου. Και είχε ξυπνήσει και η μάνα μου, είχε φτιάξει τσάι και τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε βρεθεί όμως πολύ λίγες φορές μετά. Δεν ήταν ότι. Γιατί αυτός είχε ξανά. Όταν βρεθήκαμε ήταν καθαρός και μετά ξανά έπεσε στα έτσι και απομακρυνθήκαμε λίγο. Γιατί δεν είχα διάθεση και εγώ να τραβήγαμε συνέχεια στα ίδια. Κοίτα τον Παύλο, ήξερα και πολλούς φίλους του. Είχα παίξει με τον Τζιμ Τζιμόπουλο, τον ντράμερ που ήταν φίλοι από Μητσιρίκα, τον Βασίλη τον Τάλα από τα Μπουργούλια. Που ήταν φιλαράκια και μεγάλωσαν μαζί, τον Μπασίστα από τα Μπουργούλια. Δηλαδή και βρεθήκαμε γιατί στο ροκ δεν ήμασταν και πάρα πολύ. Ας πούμε, μην νομίζεις. Δηλαδή όταν κάναμε την. Να σου καταλάβει το. Με τον Παύλο παίξαμε στο πρώτο Legalized που έγινε εδώ στην πλατεία στην Ασμή, στο Άλσος. Για την νομοποίηση τη Μαριχουάνα. Που ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι το 80 κάτι σιλότερα. Και ακόμα είναι το ίδιο βιολί. Σχεδόν. Όχι το ίδιο. Έχουμε χρόνο από κοντά. Σχεδόν. Όχι το ίδιο, να μην λέμε και. Εντάξει, είχε αλλάξει η νοοτροπία κάπως. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και ήταν 500 άτομα. Οι 200 ήταν Ρουφιάνοι και 300 αυτοί που τους ξέραμε. Τους ξέραμε από το Κύτταρο, από το Χρυσό Κλειδί, από το Τρίπ, από το. Πώς το λένε, το. Το Φόλκ, πώς το λέγανε. Είχε δύο, το Χρυσό Κλειδί και το Φόλκ στην πλάκα. Είχε κάποια μαγαζιά ροκάδικα. Το Τίφανι στο. Skylab, ξέρω εγώ τι τα λοιπά. Εντάξει. Ήταν κάποιο κόσμο που κυκλοφορούσε σε αυτά τα μαγαζιά, ήταν οι ίδιοι. Ναι. Τους έβλεπες δηλαδή, γνωριζόσουν έτσι ή άλλως δηλαδή, κάποια στιγμή. Mm. Δεν ήταν κάτι περίεργο, ας πούμε. Και βέβαια το jazz club του Μπαράκου μετά, αυτοί που άρεσε που κουστάνε και jazz, εμένα μου άρεσε πάντα η jazz, στο είπα, και πήγαινα πάρα πολύ στο Γιώργο. Δηλαδή ήταν το μοναδικό μαγαζί που έγινε θαμώνας. Δεν έχω γίνει ποτέ θαμώνας σε μαγαζί. Να το ξέρεις, ποτέ δεν έχω γίνει θαμώνας να πηγαίνω σε ένα μαγαζί κάθε μέρα. Ποτέ. Στο Γιώργο το έπαθα αυτό. Γιατί παίξαμε τον Ηρακλή και την Ελληνέα Ύδρα. Παίξαμε να κάναμε δύο γκίγκ νομίζω κάπως. Και κόλλησα ρε φίλε. Ήταν σχολείο, μουσικό σχολείο εκεί. Αυτά που άκουσα, καλά άκουσα παίξιματα φοβερά και από τους δικούς μας, από Μάρκο Αλεξίου, από Ζώη, από Φιλιππίδη, από Τρενταλίδη, από τους Σφίγγ, αλλά και από τους Ουγγαρέζους που έφυγαν. Το Λάκα τους και αυτά, δηλαδή έχουμε ακούσει μουσικάρες live, ζωντανές, φοβερές, αλλά και live να μην είναι να ακούσεις μουσική, αυτά που έπαιζε ο Γιώργος από το βινήλιο εννοείται, πάντα, αυτά που έπαιζε πάντα από το βινήλιο ήταν σπουδή. Καταρχήν έπαιζε ένα καλλιτέχνη την ημέρα, πράγμα που δεν το έχω συναντήσει σε κανένα μαγαζί από τότε. Και απορώ γιατί. Σκέφτομαι να κάνω ένα μαγαζί, δεν το κάνω. Έπαιζε ένα καλλιτέχνη την ημέρα. Ήξερες, θα πας σήμερα και θα ακούσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, Bill Evans. Τέρμα αυτό. Ό,τι δισκογραφία υπήρχε. Αφιέρωμα. Σε ένα αφιέρωμα. Κάθε μέρα είχε ένα. Και άμα ήταν μεγάλο όπως την Duke Ellington που είχε πολύ πράγμα, δύο μέρες την Duke Ellington. Ας πούμε. Για πες τώρα για το Σιδηρόπουλο. Και με τον Παύλο. Μπλέξατε μαζί και παίξατε. Και. Είχαμε μια επαφή και είχαμε και μια, ας πούμε, έτσι, επιθυμία να κάνουμε κάτι, ας πούμε, το οποίο είχε μείνει εκεί. Γιατί ήμασταν στο χάσιμο τώρα, drugs, αυτά, εκείνα τα άλλα, μπέρδεμα να πούμε, είχαμε. Ήταν η εποχή και ήμασταν όλοι κάπως, ας πούμε, και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ξεκαθαρίζει το τοπίο κάπως, δηλαδή αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Εγώ έχω φύγει, έχω πάει, είμαι σκόπελο και μετά φεύγω Ινδίες. Θέλω να κόψω λιγάκι, δηλαδή, και κάθομαι 4 μήνες και γυρνάω μετά από πολύ καιρό και ξαναφεύγω πάλι στο νησί, ξέρω εγώ. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο εκεί. Παίρνει τηλέφωνο τη μάνα μου εδώ στην Αθήνα, που είχε το τηλέφωνο του σπιτιού μου, γιατί δεν είχαμε κινητά τότε. Και, ναι, και μαθαίνει που είμαι και με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει έτσι και έτσι, στείλουμε μια μπάντα. Που η μπάντα αυτή ήταν όλοι οι φίλοι μου και αυτοί που γούσταν πολύ. Εντάξει. Η μουρμούρα, έτσι. Η μουρμούρα, ακριβώς. Εγώ την είχα βγάλει τη μουρμούρα. Μουρμούρα, γιατί. Γιατί μουρμουρίζαν, ναι, ήταν όλοι στη μουρμούρα. Λείπει αυτό, λείπει το άλλο, αυτό, να κάνουμε κανένα τσιγάρο ακόμα, να κάνουμε κανένα έτσι.
συνέχεια δηλαδή κάτι έπρεπε να γίνεται. Και παρέθηκα. Ήμουν και πιο ψυχρικά εγώ, ακόμα με τον Πιέρ. Οι δύο κιθαρίστες. Εγώ πήγα κιθάρα με τον Παύλο, όχι μπάσο. Για πες και ποιες ήταν, θυμάσαι. Βέβαια. Ήμουνα εγώ, ο Πιέρο Χορέμης, δύο κιθάρες, ο Βασίλης Ζοντάλας από τον Παπουλία Μπάσο και ο Τζίμος ο Τζιμόπουλος στην Πανά. Και ο Παύλος. Αυτό ήταν πάντα. Και τι κάνατε? Και μου λένε κατέβασου να κάνουμε αυτό. Εντάξει, μου λένε είμαστε όλοι, ξέρω, έχουμε καθαρίσει από τα διάφορα. Είμαστε εντάξει. Και έτσι κατέβηκα. Τότε ετοιμάζαμε λίγο τον Λευκό. Ήθελα να κάνει το δίσκο αυτό ο Παύλος. Και κάποια τραγούδια από αυτό. Και παίζαμε και διασκευές πολλές. Παίζαμε GGK πολύ, παίζαμε Stones. Τραγούδαγα και εγώ και ο Πιέρ. Μας έδινε χώρο. Κοίτα, ο Παύλος ήταν πολύ χαρισματικό άτομο. Είναι πολύ κρίμα που έφυγε. Και πολύ κρίμα είναι που ουσιαστικά που κόλλησε με αυτή τη φάση, δηλαδή. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, άμα το γουστάρεις δεν ξεκολλάς. Δηλαδή κάπου να σου πω, είναι πολύ δύσκολο να γουστάρεις πράγματα και να ξεκολλάς. Ενώ κανονικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι πράγματα που μπορεί να τα γουστάρουμε και να μας κάνουν κακό. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά όπως... Εντάξει, γνωρίζεις μια γυναίκα η οποία μπορεί να σε καταστρέψει. Άμα δεν το δεις, σε κατέστρεψε. Εντάξει, και τι γουστάρεις, σαν τρελός. Το ίδιο πράγμα είναι και με τα ναρκωτικά. Πρέπει να καταλάβεις, ας πούμε, ποια είσαι πάνω στο θάνατο και ποια, ας πούμε, θα σε κρατάνε στη ζωή κάπως. Δεν έχεις κανένα θέμα. Αυτό. Δηλαδή, άμα δεν το καταλάβεις, το σ' αρέσει και δεν σ' αρέσει, είναι υποκειμενικό. Φυσικά κάτι λένε όλα αυτά τα πράγματα για να είναι εκατομμύρια κόσμος να είναι μέσα στο κόλπο αυτό και να πεθαίνει κάθε, από πολλά χρόνια πριν. Εντάξει, δεν συζητάμε από τότε που το μάθαμε εμείς και που καταλάβαμε τι έγινε, από πριν, πολλά χρόνια πριν. Πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Για να γίνει λοιπόν αυτό, κάτι τρέχει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Σοβαρός. Το θέμα είναι να μπορείς να το κοντρολάρεις και να καταλάβεις, ας πούμε, τι γίνεται. Να μην, και αν σε παίρνει, δεν σε παίρνει. Τώρα, αν αποκτήσεις, ας πούμε, αρχίσεις και αποκτάς, ας πούμε, σχέσεις πολύ, ας πούμε, να το πω, καύλας, ας πούμε, την πάτησες, φίλε. Και με μια γυναίκα θα την πατήσεις και με τα ντράξ θα την πατήσεις. Με οτιδήποτε θα την πατήσεις. Δηλαδή η κάβλα πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Άμα η κάβλα σου δεν είναι ελεγχόμενη και σε κάνει να κουνιέσαι αυτή, να προχωρά, σε κάνει αυτή να σου δίνει το. Πολύ δύσκολο να μην την πατήσεις. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη γκράτεια και. Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή πάντα αυτή και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Παίζατε live. Βέβαια, παίζαμε live στο Σφυλίσβο κάτω στο. Και κάναμε και κάποιες συναυλίες. Παίζαμε 5 φορές την εβδομάδα, 6 στο Σφυλίσβο. Και ένα κλαμπ, και το είχε μάλιστα μια γυναίκα που δεν ξέρω. Δεν την έχω ξαναδεί από τότε και ήταν το καλύτερο αφηντικό που είχα δει ποτέ. Το είχε μια γυναίκα το κλαμπ. Αυτό τότε. Και ήταν σούπερ, τι να πω δηλαδή. Μας είχε φερθεί τόσο καλά που. Την έχω μνημονεύσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Όπως και μια καθηγητριά μου στο 2. Την Ιωαννή, δεν θέλω να το πω αυτό πριν που λέγαμε για το 2. Όπως και μια καθηγητρία που πέτυχα στο 2. Έκανα μεγάλη πλακία που δεν την άκουσα και δεν. Και δεν συμπορεύτηκα λίγο με αυτό που ήθελε και αυτή να κάνουμε. Και να συνέχισε να λέγει περισσότερες σπουδές μου. Γιατί ήταν πραγματικά μια αξιόλογη γυναίκα και μια γυναίκα που με κατάλαβε. Και ήθελε να μου κάνει καλό από τους ελάχιστους. Ας πούμε, ανθρώπους και καθηγητές που γνώρισα σε αυτήν τη φάση που για μένα δεν έχουν σχέση με τη μουσική, για μένα προσωπικά. Γιατί η μουσική για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μοιράζεσαι, ένας άνθρωπος που έχει αγάπη, διαφορετικά με ένας άνθρωπος τώρα με κακιντρέχες και με κακίες και με αυτά, εντάξει τώρα, okay. Υπάρχουν βέβαια εξαιρετικοί καλύτεροι. Όλα, σίγουρα. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Που είναι κολόπεδα, ας πούμε, και είναι καταπληκτικοί καλλιτέχνες. Και αυτό γίνεται. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί να τα εξόλα. Όχι, δεν μπορεί να τα εξόλα. Αλλά σαν βάση, εγώ αυτό το πράγμα το συνδυάζω πάντα και με αυτό. Θέλω να. Γιατί πιστεύω ότι η μουσική είναι ένα τεράστιο δώρο και μια τεράστια, ας πούμε, τι να πω, ψυχική όαση για τους ανθρώπους. Τεράστια. Πόσοι άνθρωποι. Μετά, ας πούμε, και από τότε που παίζω και μετά που πήγα ειδικά με τους Πικς, πόσους ανθρώπους έχουν δει να κλαίνε και να αυτό και πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και μας έχουν πει γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και κάναμε γι' αυτό και πόσοι άνθρωποι έχουν δει να γελάνε, πόσους ανθρώπους έχουμε δει δηλαδή, να φεύγουν τελείως, να τους δίνεις μια απέραντη χαρά και ένα απέραντο, δηλαδή, συγγνώμη, ποιος το κάνει αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποια τέχνη που να δίνει τόσο μεγάλη όθηση, ψυχική όθηση σε κάποιον ακροατή που το ακούει, σε κάποιον που απλώς το δέχεται, ας πούμε. Είναι τρομερή δύναμη. Και είναι κρίμα να είναι σε χέρια, ας πούμε, λάθος χέρια. Ή να την κοντρολάρουν
τις κατόπουστες, ας πούμε, που είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί. Λοιπόν, όσο πρώτα, πότε μην είμαστε από σχολή. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Να σου πω κάτι, με το Σιδηρόπουλο πότε παίζατε. 99, 80 εκεί. Όχι, το 80, αρχές 80 τώρα, να σου πω, είχα γυρίσει από την Ινδία, εγώ, δεν ξέρω, 82, κάτι έτσι. Ωραία. Για πες μου λίγο, επειδή το ανέφερες πριν, έτσι το έθιξες. Καταλαβαίνω ότι έχεις και εσύ επαφή με ναρκωτικά και τα λοιπά. Χοντρή. Ναι. Εσύ πώς το αποφάσισες? Το αποφάσισα γιατί κατάλαβα ότι αυτό κάνει κομμάτι αυτό και όχι εγώ, και δεν γουστάρω εγώ να μου κάνει κάτι κομμάτι άλλο. Θέλω στη ζωή μου να κάνω κομμάτι εγώ. Ούτε γουστάρω τώρα που είμαστε καλά και λέμε Γιάκο μου, σου λέω αγόρι μου, σε γουστάρω ξαφνικά, ας πούμε, μεθαύριο, επειδή δεν έχω μία και επειδή θέλω να γίνω, να σε κλέψω, να σου κλέψω το τσέπη για να πάω να γίνω. Ούτε αυτό μου αρέσει. Ούτε να κλέβω τη μάνα μου, μου άρεσε, ούτε τον πατέρα μου, ούτε να μιλάω παραμύθια. Δεν μου άρεσε αυτό. Και μόλις το είδα ότι εκεί αυτό είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλοι μπαίνουν στο ίδιο. Έτσι, γιατί η χημεία έχει αυτή την ιδιότητα, να ξέρεις. Η χημεία δεν είσαι εσύ μάγκας, εγώ δεν είμαι και εσύ σε μάγκα. Δεν υπάρχει. Όλοι το ίδιο στο τέλος γίνεται το ίδιο. Και οι κοκαίνες και οι ηρωίνες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο. Σε στέλνουνε. Τέρμα. Δεν υπάρχει τώρα θέμα και δεν σηκώνω και κουβέντα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να έρθει να μου πει, δηλαδή προκαλώ οποιοδήποτε να έρθουμε να κάνουμε ανάλυση δημόσια. Δημόσια, στο δημόσια τηλεόραση, να σου πω. Ανάλυση να κάνουμε και να μου αποδείξει το αντίθετο. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Άπαξ εμπλέξεις, χάθηκες. Δεν πάνε να είσαι ο γκουρού των Ιμαλαίων. Τον γκουρού να φέρουμε από τα Ιμαλάια και να τον βάλουμε, τον πλακώσουμε στην πρέζα. Πάει, τέλειο, ξεφτυλίστηκε. Πώς να σου πω, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τέλειος. Οπότε εγώ το είδα αυτό το πράγμα από κάποιον πιο προχωρημένο και ευτυχώς, δηλαδή δεν έμπλεξα και πολύ. Ευτυχώς. Ήταν ένα πέρασμα, ας πούμε, ουσιαστικά. Και είδα ότι η κατάληξη είναι αυτή. Αφού έβλεπα τους άλλους που είχαν μπλέξει ότι. Αρχίζουν και μου λέγανε εμένα παραμύθια, λέγανε στη μάνα του, λέγανε στου φίλου του, λέγανε αρχίζουν και γινόταν ένα χαμό. Οπότε λέω, μαλάκα, τι γίνεται. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Όσο και να. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, καταλάβες. Όσο και να σου αρέσει κάτι, άμα βλέπεις ότι αυτό σε καταστρέφει, θα πρέπει να έχεις να μάθεις να το κόβεις. Εντάξει, πόσοι άνθρωποι δεινόμουν καταστραφεί από σχέσεις, από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ρε φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη ζωή. Υπάρχει κάτι εύκολο? Όχι, δεν υπάρχει. Ε, κάτσε, ρε φίλε. Συγγνώμη. Γιατί να κάνουμε δηλαδή, κάνουμε τα αντράξια να τα κάνουμε εύκολα? Όχι. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη. Τα αντράξια είναι πιο δύσκολα εκεί μετά. Ναι, θέλω να πω ότι. Θέλω να πω ότι κάθε δυσκολία για κάθε πράγμα είναι το θέμα πώς το βλέπεις και πώς το αντιμετωπίζεις. Ότι είναι δύσκολο είναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Αλλά άμα θέλεις κάτι και άμα κάτι δεν σου κάνει και άμα αποφασίσεις ότι αυτό που δεν είναι για σένα. Τι θα κάνεις, φίλε, συγγνώμη να πούμε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Γι' αυτό και πρέπει να πιστεύω να βρεις το σημείο που θα την κάνεις. Γιατί εντάξει, και εγώ, άμα έμενα χρόνια ή ξέρω εγώ, μπορεί να μην. Αυτά που σου λέω τώρα ήταν. Να μην κάναμε και την κουβέντα. Να μην κάναμε την κουβέντα, καταλάβες. Αυτά που σου λέω όλα μπορεί να είναι θεωρίες. Φυσικά, πρέπει να βρεις και το ακριβώς, μόλις γνωρίσεις κάτι, να φύγεις και την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αν μου αφήσει αυτό το πράγμα να σκαβαλήσει ή παντρευτεί τη λάθος γυναίκα και μείνει 15 χρόνια μαζί τη, μετά η ζημιά έχει γίνει, φίλε. Και πολύ πιο λίγα μπορεί να την πάθει τη ζημιά. Και έχουμε πάθει ζημιές όλοι. Εγώ έχω πάθει τουλάχιστον. Εντάξει. Που βέβαια βγαίνουν προς όφελος. Θα γράψουμε κάνα τραγούδι, θα ξέρω κάτι θα κάνουμε. Σωστό. Κάτι θα κάνουμε, ας πούμε. Ωραία. Για πες μου λίγο, στο Βερολίνο πώς βρέθηκες, πότε πήγες? Στο Βερολίνο πήγα 83-84 με γυναίκα μου, τη Γερμανίδα. Γνώρισα τη Σκόπελο και ήταν μια πόλη που ήθελα να πάω. Και πήγα. Έκανες κάτι με μουσική? Με αυτό ασχολήθηκα. Έχω διαβάσει ότι υπήρχε ένα συγκρότημα, συμμετείχε στο γερμανικό group, λέει Nervous Breakdown. Nervous Breakdown. Αληθεύει? Ναι, αληθεύει. Υπήρχε αυτό το συγκρότημα ή το φτιάξατε? Νομίζω υπάρχει ακόμα. Α, υπάρχει ακόμα. Ναι, εκτός αν είχα αλλάξει, όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Όχι, δεν υπάρχει. Παίζει ο κιθαρίστας με ένα άλλο συγκρότημα. Ναι, τον είδα τώρα, γίναμε πάλι φίλοι στο Facebook και το είδα. Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Νομίζω κάπως αλλιώς το λέει. Παίζει με μια μπάντα, αλλά. Ναι. Κάπως αλλιώς το λέει. Ναι, ήταν δική. Ροκ. Και κάναμε και μια δουλειά original. Η οποία. Δεν είχε. Γιατί ξέρεις, οι Γερμανοί έχουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο που έχουμε εμείς. Που αυτό το πράγμα το έλυσε λίγο ο Παύλος. Με τη γλώσσα. Το έλυσε ο Παύλος και μετά φυσικά ο Αγγελάκας.
με τη γλώσσα του εννοείς. Ναι, βέβαια, φυσικά. Έχει το, έχουν το, κατα... Και εμείς, ας πούμε, είναι δύσκολο η γλώσσα μας με το ροκ, ας πούμε. Αλλά όταν βρεις τον δρόμο, γίνεται. Έχει και η Γερμανία κάνει δύο ροκάδες, ας πούμε, που το έχουν φέρει. Εντάξει, που το έχουν βρει. Είναι δύσκολο όμως, δεν είναι μια γλώσσα. Τώρα δεν το λέω σαν δικαιολογία, ας πούμε, δηλαδή, ότι έγινε η δουλειά. Αλλά μάλλον δεν είναι. Εντάξει, τώρα εκεί υπήρχαν χιλιάδες γκρουπ τώρα. Εντάξει. Εμείς δεν είμαστε καμιά, αν αφού ήταν καμιά γκρουπάρα, ας πούμε. Παίζαμε ροκ, παίζαμε Stones, παίζαμε τέτοια, ας πούμε, και κάναμε και κάποια κομμάτια original. Okay, τα και... δισκογραφήσατε αυτά ή όχι? Τα είχαμε δισκογραφήσει. Την original δουλειά την δισκογραφήσαμε. Τώρα θα σε γελάσω. Τώρα θα σε γελάσω. Αν την έχω, δεν ξέρω. Μπορεί να την έχω κιόλας κάπου. Γιατί έχω πολλές μουσικές τις οποίες δεν έχω ασχοληθεί. Τις έχω καβάτσα κάπου πεταμένες, ξέρω εγώ σε μπαούλα, σε αυτά, δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ καιρό. Ας πούμε, ένα δισκό. Και στο Βερολίνο έχω κάνει στούντια εγώ και δικά μου πράγματα έχω κάνει. Και τα έχω λιγάκι, επειδή κάνω καινούρια, ας πούμε, ουσιαστικά. Και τα μολάω στο YouTube, ας πούμε, κάνω κάποια τραγούδια και αυτά. Και έκανα και το δίσκο από το 2005, ένα επιτέλους, ένα προσωπικό δίσκο. Και θέλω να τελειώσω και ένα δεύτερο τώρα. Τα παλιά δεν τα έχω λίγο. Με πιάνει καμιά φορά και μπαίνω μες στη διαδικασία, τα βρω, να τα φτιάξω. Αλλά μετά από αυτή τη φάση με την μπάντα αυτή, έμπλεξαμε τα ρεμπέτικα στο χώρο. Βρήκα μια πολύ καλή παρέα. Βρήκα μια πολύ καλή παρέα. Και σε τι έπαιζες, κιθάρα? Έπαιξα μπάσο στην αρχή και μετά κιθάρα. Γιατί δεν είχαν ποτέ μπάσο. Και μετά έφερα μπάσο τον Ντάλα, τον Βασίλειο, τα Μπουρμπούλια. Ανάβασα μπάσο τον Βασίλειο και έπαιξα κιθάρα εγώ. Είχαμε ένα χαρισματικό μουζουξί, τον Γκλίμι, να πούμε. Εντάξει, πέρασαμε ωραία, πολύ ωραία. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία γιατί παίρναμε λεφτά, ρε φίλε. Και δούλευα δύο φορές τη εβδομάδα δηλαδή και έβγαζα ένα πολύ καλό πακέτο. Και πώς σου φάνηκε? Και μαύρα, ας πούμε. Πώς σου φάνηκε που έπαιζες ρεμπέτικα? Ήταν σούπερ. Σούπερ. Οι Γερμανοί γουστάνε πάρα πολύ. Εσύ? Όχι, ρεμπέτικα. Και εγώ. Και εγώ γουστάρω. Και ακόμα γουστάρω και τα ρεμπέτικα και τα καλά λαϊκά τα γουστάρω. Τι πλάκα μου κάνεις τώρα. Είναι, υπάρχουν τραγουδάρες τώρα, τι να λέμε. Δηλαδή προστεύουν. Απλώς δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι το καθολικό, ότι ξέρω εγώ, ούτε μου αρέσει συνέχεια να είμαι σε αυτό το τρίπ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ήμουν χρόνια και σκόπιμο τα τελευταία χρόνια, αυτό έκανα. Και έπαιζα και με μεγάλους μπουζουξίδες, δηλαδή πολύ δυνατούς. Με το Δήμα το Μιχάλη, με το Μητρέτζι, με το Χρήστο, που είναι μπουζουκάρες, να πούμε. Αλλά εντάξει, φίλε, ωραία είναι, αλλά. Okay. Το έκανα κάποια καλοκαίρια για να κάνω διακοπές, για να πηγαίνω σε κόμπλο που μου αρέσει το νησί. Εντάξει, δεν είναι κάτι που με. Από φέτος το κόβω, ας πούμε. Δηλαδή, από πέρσι μάλλον που δεν πήγα, το κόψα και δεν το ξανακάνω κιόλα. Εντάξει, δεν. Και με το Στέλιο έχω παίξει το Βαβακάρι, το γιο του Μάρκου. Το Βαβακάρι, πώς προέκυψε αυτό? Στέλιο είναι φιλαράκι χοντρό. Έχω τα σπίτι, τα λέγαμε, κάναμε. Κοίτα να τώρα, αυτό είναι μεγάλη τύχη. Ηλία μου. Είναι, πιστεύω ότι. Για μένα που το λατρεύω τον πατέρα του, ας πούμε. Ο πατέρας του με έκανε εμένα και μπήκα στον κόλπο. Ναι. Με τα λαϊκά και με τα ρεμπέτικα. Άκουσα Μάρκο και έπαθα. Έπαθα, σου λέω. Τόσο λέω έπαθα, κόλλησα. Γι' αυτό και έχω πάρει τρίχορδο από τότε και δεν παίζω. Παίζω κάτι δικά μου, κάτι ροκές παίζω, αλλά. αλλά παίζω για ένα Μάρκο, ας πούμε. Δηλαδή αυτός με έκανε ένα. Τι να σου πω τώρα, μου άλλαξε και αυτός ήταν ένα άκουσμα που με επηρέασε αφάνταστα. Και ανακάλυψα και τους άλλους μετά από αυτό να είναι. Τον Τούντα, έτσι δεν είναι μόνο αυτός, ο Παϊωάννου. Ανακάλυψα κόσμο. Πολλοί. Τους είδα μάλλον αυτοί, το Τζιζάνιο, αυτό τους άκουσα αλλιώς μετά. Σωστό. Για πες με το Στέλιο. Τώρα ήταν, τι να σου πω, ήταν σούπερ με αυτό που γνώρισα με το Στέλιο. Για μένα μεγάλη τύχη, γνώρισα ένα, έχω γνωρίσει δηλαδή και όχι γνωρίσει, είμαι φίλος, κάναμε παρέα και παίξαμε και μαζί. Ναι. Παίξαμε στο Κύτταρο με το Ξιντάκι μαζί. Είχαμε κάνει ένα δίσκο που είχε κάνει στο Λιός, τα Blues TV, τα πήρε Όσκρο, όπως το λέει κάτι. Και ήταν και ο Ξιντάκης, ο Νίκος, πάρα πολύ ωραία δουλειά και αυτός εξαιρετικός, τι καλός, γλυκός άνθρωπος. Αλλά ο Στέλιος ήταν για μένα, ας πούμε, πώς να πω ρε παιδί, γνώρισε ένα παλιό άντρα να φοράει παντελόνια, ρε φίλε. Καταλαβες. Ήταν ο άνθρωπος παντελονάτος, πώς το λένε δηλαδή. Ήταν μάγκας. Γνώρισε ένα μάγκα original. Και παίχτης τρομερός για τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που δεν τα έχει πάρει χαμπάρι κανένας, φίλε. Ο Μιχαλάκης, ότι μας τα ξέρει, τα έχει κάβα με την Εβελίνα εκεί, τα έχει ο Μιχάλης να πούμε. Αλλά τώρα κάτι τραγούδια, κάτι εισαγωγές και αυτά. Τι να πω τώρα, ας πούμε. Άστο. Σου φεύγει το κεφάλι. Σου φεύγει το κεφάλι. Τελείως. Το άνθρωπο ήταν. Και τι παιδί, και τι άνθρωπο, και τι καρδιά, και τι. Και τον είχαμε και στο. Είχα ένα σχήμα την Κρούβα με τον Νίκο Δοκίνη.
με τον Νίκο τον Κίνη και τον Νικολετόπουλο τον Γιάννη, που είμαι Old School Corporation που έχω μια μπάντα, τον Κολοβό, ο Μπαξεβάνη και ο Νικολετόπουλος. Είναι ο Γιάννης πάλι μαζί, παίζουμε δηλαδή. Και είχαμε κάνει αυτό το σχήμα και ήρθε ο Στέλιος και ο τραγούδι τη Μισουλού που κάναμε μια διασκευή. Και έπαιξε και μπουζούκια και έτσι. Και ο Μιχάλης. Τον έχουμε δηλαδή και το Στέλιο. Αυτή η δουλειά είναι μια φανταστική δουλειά η οποία δεν βγήκε με Τζούμα, Κωνσταντίνο Τζούμα μέσα, με Σακά μέσα, με πολύ σκιαδαρέση, και την Τάλη. Τι να πω, και δεν βγήκε. Την Τάλη έχετε κάνει και ένα με το Γκίνι, νομίζω. Αυτό, με αυτό σου λέω, με αυτή την ομάδα έχουμε κάνει μόλις αυτές που σου είπα, Κωνσταντίνο Τζούμα. Έχουμε κάνει δουλειά ολοκληρωμένη που δεν έχει βγει ποτέ. Μόλις αυτούς που σου είπα. Με Κωνσταντίνο Τζούμα. Ποιο είναι, πες μου, κάποιο θέλει να το βγάλεις εσύ. Δεν έχω να το βγάλω, δεν έχω. Θέλω να σου πω, έτοιμο είναι. Μέχρι εξώφυλλα είχαμε κάνει, μέχρι τα πάντα. Και έχει μείνει εκεί. Και τι δεν αναλαμβάνει κάποια εταιρεία, εννοείται. Καλά, εταιρεία σίγουρα. Κανένα δεν αναλαμβάνει. Ναι, τι να σου πω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες γιατί και πώς. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Δεν είμαι του marketing καθόλου. Αυτό το έχει πει και ο Μάνος, ο ξέρεις. Μου λέει δεν είσαι ρε φίλε, μου λέει να πούμε. Γιατί του λέγα κάτι διάφορα και κάποιου μυστικού, μην λέμε ονόματα τώρα γνωστού, που μου τσέβαζε και του άκουγα και του λέγα τι μαλάκε να φτιάξει. Μου λέγα τι μαλάκε να φτιάξει, θα γίνει νούμερο ένα. Του λέγα άσε με ρε μάνα που θα γίνει νούμερο ένα. Και μου λέει καλά, μα λέγα είσαι άσχετο. Και πραγματικά είμαι. Το ακούω. Είναι το νούμερο ένα. Έχουν γίνει. Ήδη υπάρχουν. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Όχι, εντάξει. Αλλά υπάρχουν ήδη. Και έχουν γίνει νούμερο ένα. Χοντρά νούμερο. Μαζεύουν 20.000 κόσμο, 15, 20, ξέρω εγώ, τέτοιο στιγμή. Εντάξει, εγώ δεν. Ακούω κάτι βέβαια με την αισθητική μου και με αυτό που μου αρέσει. Καλά, ναι. Οπότε δεν είμαι και αντικειμενικό. Ξεκινούσαν και στι δισκογραφικέ. Εννοείται. Δηλαδή, εννοείται. Και ήταν και παραγωγό. Εννοείται. Εννοείται. Για πες μου τώρα που πες για τον Μάνο του Ξηδού και για τον Μάνο του Ξηδού, θέλω να μου πει και για τη συνεργασία σου με του Πίξελα. Πώ προέκυψε αυτό. Ήμουν με τον Λογαρίδη τότε. Με τον Σταύρο, ναι. Καμιά μπάντα ονειρεμένες πολιτείες. Ήταν ένα καμπάκ του Σταύρου που το έκανε με τραγούδια από τη Βάσο την Αλαγιάννη και κάτι ο Ζήκας γράψε όπως έκανε. Έκανε και δίσκο, δεν έκανε αυτό. Ναι, αυτό, το έκανε το δίσκο, ονειρεμένες πολιτείες, αυτό το δίσκο, ναι. Πριν λοιπόν από τους Πίξελα, το έκανε για το Λογαρίδη, γιατί θα σε ρώτα. Ναι, και... Το Λογαρίδη τον ήξερες από παλιά. Ναι, τον ήξερα από παλιά, ναι, βέβαια. Είχατε παίξει και μαζί, ας πούμε. Ναι, κάτι ψηλά είχαμε κάνει, αλλά δισκογραφία και αυτά δεν είχαμε κάνει. Και πώς. Και κάναμε αυτή την μπάντα τέλος πάντων στο comeback που είχε, επειδή είχαμε από παλιά γνωριμία. Και αυτό ήταν κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερο. Δηλαδή. Είχε μπουζούκι, αλλά ήταν κάποιο ρόκαρε, ας πούμε, κάπως. Ήταν. Είχα από τον Ζούκα τον Νίκο, μετά ήμασταν Νίκος ο Ζούκας. Ήταν ο Πέτρος ο Σκούταρης από τους αρχαίους του κιθαρίστες στην αρχή. Μετά πήραμε τον Πάπη τον Κατσιμπάρδη, γιατί σταμάτησε ο Πέτρος. Εγώ, ο Νικολετόπουλος και ο Νίκος ο Ζούκας μου και ο Σταύρος. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση αυτή που μάλλον δεν είχαμε υπομονή και ο Σταύρος ήταν έτσι και ένα άνθρωπος και αυτός δεν είχε υπομονή, ήταν λίγο το πιάνω τα τρελά του, ας πούμε. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να καθόταν κιόλας. Και του ήρθε κάποια, ένα φλάσ να κάνει έτσι μια λαϊκή προσέγγιση. Τότε ήταν και έσκαγε ο Μάλαμας, ο Περίδης, είχαν σκάσει. Και είχαν λίγο... τον επηρεάσανε, γιατί πάντα του άρεσε αυτό, σαν του Κωνσταντινοπολίτη Σταύρος. Είχε τη φλέβα αυτή, ας πούμε. Ναι, το είχε. Το είχε, ναι, το είχε. Και βρεθήκαμε και κάναμε αυτή τη φάση. Παίξαμε και πολλά live, κάναμε και πολλά live. Παίξαμε Εξάρχεια στο Εναλλάξ για πάρα πολύ καιρό. Στους Ασώματους ένα μαγαζί τρομερό. Και... νομίζω ότι οι Πίξελ με ακούσαν πρώτη φορά εκεί. Παίξαμε στον Πευκόνα, στο Άγιος Αρίς. Νομίζω στον Πευκόνα είχαμε παίξει και νομίζω ότι είχαν έρθει. Δεν το έχω διευκρινίσει. Πρέπει να ρωτήσω τον Φίλιππα και τον Πάμπη. Ας πούμε, νομίζω ότι δεν το έχω. Και μετά εγώ κάτι κάναμε με το. Έκανα κάτι ο Σταύρος με το. Παίζανε εκείνο το χειμώνα, ήταν η πρώτη χειμώνα που παίξανε με το. Στην Ελλάδα εδώ με τον Νταλάρα. Υπήρξε. Και εγώ πήγαινα από εκεί με το Σταύρο γιατί κάτι μίλαγε να κάνει με τον Γιώργο, με το θείο. Κάτι πήγαινε. Κάτι μιλάγανε, δεν ξέρω, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται και πήγαινα και εγώ παρέτσα. Και τα λέγαμε, ξέρω κάτι ήταν να γίνει, ας πούμε. Γιατί κάναμε και εμείς αυτή τη φάση και κάποιος. Είχε διαφερθεί και ο Γιώργος, γιατί τον γούσταρε να τραγουδιστεί πάρα πολύ. Yeah.
και με τον βασίστα του Μιχάλη, τον πρώην βασίστα του Μίξ που ήταν τότε, ήμασταν φιλαράκια, μας βοήθεια οι κρέσεις με τον Σταύρο που ήταν και τα μηχανήματα που στείλαμε κλπ. Και αυτός ήταν να φύγει, με πρότεινε, ανέβηκα, έπαιξα την τελευταία μέρα στην Ελλάδα, τζαμ χωρίς πρόβα, το ένα σετ. Κάναμε και ένα αντισιόν στις Αγίους Αναργύρους και κόλλησε αυτό και ξεκίνησε η φάση. Και πόσα χρόνια συνεργάστηκα, Ναι, εγώ συνεργάστηκα πολλά χρόνια, από το 97 που πήγα μέχρι αρχές του 97, μέχρι το 18 που έφυγα. Ναι, αυτό όμως βάλει ότι είχαμε και 14 χρόνια περίπου παύση, 7 και 7 χρόνια που δεν παίξαμε. Αλλά ναι, από το 97 μέχρι το 18 ό,τι γινόταν ήμουνα μέσα. Και σε δισκογραφίες και σε live και σε... Ωραία, για πες μου λίγο για τον Μάνο του Ψηφίου. Εντάξει, ο Μάνος... Απογνωριστήκατε τι άτομο... Ο Μάνος το ήξερα πιο παλιά, είμαστε παλιοί με τον Μάνο. Είμαστε πιο παλιοί από τα παιδιά, ήταν πιο μικρή. Πιο μικρή. Σίγουρα, πιο μικρή. Τον γνώριζα. Ήταν και παλιά πορτιέρη στην Πλάκα, στην Καρισκαριάτιδες. Με αφάνα μαλλί τέτοιο, ας πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εντάξει, ήρθαμε κοντά με τους Πίξ όταν πήγα. Τότε ήρθαμε κοντά, ξανακάναμε βαρέα, κάναμε κάτι. Εντάξει, ο Μάνος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, πραγματικά ιδιαίτερη περίπτωση. Και πιστεύω, όπως το έχουν πει και τα παιδιά, δηλαδή, εγώ δεν λέω κάτι καινούργιο, ότι, όπως το έχει πει ο Φίλιππος και ο Μπάμπης, δηλαδή, ότι γι' αυτό το συγκρότημα ήταν καθοριστικό, η παρουσία ήταν καθοριστική. Και το αγάπησε πολύ αυτό το συγκρότημα και νομίζω ότι, ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικός. Στην ύπαρξη του συγκροτήματος αυτού, δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό το συγκρότημα χωρίς το Μάνο. Τώρα υπάρχει βέβαια και τα παιδιά παίζουν και είναι μια χαρά, αλλά πιστεύω τότε δεν μπορώ να το σκεφτώ χωρίς το Μάνο. Ακόμα και οι μπάντες που στηνόντουσαν, που τα στείλαμε και τι κάναμε, δηλαδή ο Μάνος έπαιζε ρόλο και σε αυτό. Στη χημεία που είχε αυτό το παλιό, το... να έχουμε μια χημεία τα άτομα, ας πούμε. Όχι μόνο να παιχτικά, αλλά έχουμε και μια χημεία σαν, σαν άνθρωποι, ας πούμε. Ναι, να συνεννοήσετε. Ναι, 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 ακριβώς. Ωραία. Να σου έρθω τώρα κάτι, ρε. Μπορεί να είναι και μαλακή ερώτηση που σου κάνω. Θα την κάνω. Κάντε, ναι. Θεωρείς ότι η Pixlax ήταν ένα ροκ συγκρότημα? Όχι, η Pixlax δεν είναι. Είναι και ροκ όμως. Είναι και ένα ροκ συγκρότημα. Γιατί ειδικά στις συναυλίες, ακόμα και σήμερα υπάρχει ο ροκ ήχος, αλλά τότε με εμάς, τότε γινόταν χαμός. Τότε σε ποτάμι, που κάναμε βραδιές που όχι ροκ παίζαμε. Παίζαμε δηλαδή και μπροστά ροκ, μπορώ να σου πω. Άσε που παίζαμε Portishead, εγώ λέγα Jimi Hendrix, ή η Δημητρούλα λέγε Portishead για τέτοια πράγματα. Άσε που το και γάλα, ας πούμε, τα θυμάμαι τώρα. Αλλά φυσικά υπήρχε μια τέτοια νοοτροπία. Αλλά πάντα τα παιδιά, πάντα ο Φίλιππος με τον Πάπη, θέλουν να παντρέψουν αυτά τα δύο πράγματα. Πάντα το είχαν στο μυαλό τους. Όπως και ο Μάνος. Οπότε, με το έντεχνο, με το ροκ, ας πούμε. Το έντεχνο, εγώ δεν ξέρω τι είναι το έντεχνο. Το λαϊκό με το ροκ. Ναι, το έντεχνο δεν ξέρω τι είναι. Στην αλήθεια δεν έχω ιδέα. Αυτό που λέμε έντεχνο. Ναι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό το έντεχνο. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Και τα άλλα είναι άτεχνα, αλλά εντάξει. Ναι, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Τι θα πει έντεχνο, δηλαδή δεν κατάλαβα, ας πούμε, τι είναι. Εγώ ξέρω το λαϊκό, το ρεμπέτικο και το ροκ, ας πούμε. Δεν ξέρω το έντεχνο. Δεν ξέρω. Δηλαδή ένα πράγμα φτιαχτό. Είναι ένα πράγμα φτιαχτό. Δεν νομίζω. Κάποιος το είπε, κάποιος παραγωγός, δεν ξέρω πώς έγινε και δημιουργήθηκε μια τέτοια, ας πούμε, κατηγορία η οποία είναι μόνο και μόνο φτιαγμένη για εμπορικούς λόγους. Ουσιαστικά δεν είναι. Σίγουρα, μια ετικέτα. Μια ετικέτα. Μπράβο. Για εμπορικούς λόγους. Ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύει κάτι. Οπότε τα παιδιά, θέλω να πω, είχαν αυτό το λόγο. Γι' αυτό το συναλέμι τον Καρά. Γι' αυτό, ας πούμε, κάποια πράγματα και ακόμα και ο Φίλιππος τα τελευταία έκανε κάτι με το Ρέμο. Δεν υπήρχε αυτή η κόντρα. Πάντα προσπαθούσαν να βρουν και όπως το γιατί, όλα αυτά τα κομμάτια τα δικά τους. Ας πούμε, το δακρύσω, αυτά. Έχουν μια είναι ελληνότροπα κομμάτια, ας πούμε. Έχουν μια τέτοια, μια λαϊκή βάση. Πάντα το ψάχνανε και πάντα το ψάχνουν ακόμα, νομίζω. Και ο Μπάμπης τους άλλους, και τώρα ο Μπάμπης παίζει με μπουζούγια. Μόνο όταν είναι εκτός Πίξ. Κάνει λαϊκό πρόγραμμα του θανάτου. Όχι λαϊκό πρόγραμμα, και είναι και πολύ καλός. Για πες μου λίγο, γιατί είχες κάποιες... Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Στο αυτό το συγκρότημα του Λουκά Σιδεράς 3. Ποιοι είσαστε? Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Έχουμε διαλύσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει σταμάτησε, γιατί σταμάτησε να παίζει και ο Λουκάς. Εγώ και ο Λουκάς ο Σίμος ήμουν ο Κοκαβέσης.
Λουκά Σιδερά, Σίμος Κοκαβές και εγώ. LSD το λέγαμε. Λουκά Σιδερά τρίο. Και επειδή ήταν κοντά και στο LSD, να πω την αλήθεια, έτσι, γι' αυτό μας άρεσε. Το περίμενα. Ναι, LSD γιατί LSD, το κάναμε λίγο έτσι. Και. Εντάξει, τι να πω τώρα. Και του λατρεύω και του δύο. Με το σήμα ακόμα βρισκόμαστε και παίζουμε. Και στα κομμάτια μου παίζει κιθάρες. Σε αρκετά κομμάτια μου. Δεν πρόκειται να. Είναι αδερφός μου δηλαδή σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Και ο Λουκάς, τι να πω τώρα. Εντάξει, εντάξει καλλιτέχνης, ένας ντράμερ εξαιρετικός, ένας με δικιά του προσωπικότητα. Ένα πράγμα το οποίο εντάξει, αυτός έχει ζήσει κιόλας τη φάση που εμείς τον ονειρευόμαστε. Αυτός την έζησε original τότε έξω. Ήμουν πολύ πιτσιρικάς βέβαια. Ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ, όταν αυτοί κάνανε τη φάση. Αλλά δεν πάνε να πει ότι του άκουγα από τότε. Σαφροντάνης και δεν πάνε να πει ότι αυτοί ζήσανε την κατάσταση. Δηλαδή, κάνα παρέα με τους Rolling Stones, με τα βιτλάκια, με τον ένα, με τον άλλο. Δηλαδή, ήταν πρώτη γραμμή. Τι να λέμε τώρα, το ζήσανε ακριβώς. Έτσι. Εξαιρετικοί και τρεις πιστεύω. Και ο Λουκάς και ο Ντέμις και ο Βαγγέλης. Νομίζω ότι αυτά τα άτομα ήταν χαρισματικά και τα τρία. Και ο Silver Gypsy, ο Κουλούρης, ο κιθαρίστας. Δεν το συζητάω αυτό. Το συζητάω. Και αυτό φαίνεται, άμα ακούσει το 666. Φαίνεται. Τεράστιος δίσκος. Και στα εμπορικά τους φαίνεται. Rain and Tears φαίνεται και εκεί για μένα. Φαίνεται και εκεί. It's 5 o'clock φαίνεται και εκεί για μένα. Και στα εμπορικά κομμάτια δεν έχουν να χάσουν και να ζηλέψουν κάτι από ένα pop καλλιτέχνη της Ευρώπης τότε και του παγκόσμιου που έκανε μια επιτυχία. Αυτά που γράψαν ήταν φοβερά. Και ο Ντέμις μια φωνή η οποία αλευρέστηνα. Δεν το συζητάω αυτό. Και ο Βαγγέλης το συζητάει τώρα. Παθάσου το συζητάμε. Τεράστιο όνομα στο χώρο. Γι' αυτό και ο Λουκάς με δούλεψε και πάρα πολλά χρόνια παραγωγός μετά στην Ιταλία, στην Γαλλία. Δεν ήταν τα παιδιά αυτά, ήταν. Οπότε για μένα ήταν εξαιρετική περίπτωση τώρα. Να έχουμε 15 χρόνια μπάντα μαζί, ας πούμε, το Λουκά. Παιξίματα τρομερά έχουμε κάνει. Τρομερά. Κάτι βράδυ, ειδικά και στο ψυχιατρίο απέναντι το Παναθηναϊκό. Ήταν κάτι βράδυ το οποίο ήταν συγκλονιστικά. Θέλεις κάτι να σε βάλουμε στο κόλπο, λέω, ξέρω πώς θέλεις. Να μας πεις το γιατρό σου. Στο Θοδωρή κάνουμε λίγο πλάκα τώρα, αφού είναι φίλες τώρα, τον αγαπάμε, το ξέρει, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και διαλέξαμε το σπόρο για τη φάση αυτή. Δεν υπάρχει θέμα. Μα είπα να πάρει και κιθιτζάρε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Τι είπα να πάρει και κιθιτζάρε. Ο πίσω να παίζει μόνο κιθιτζάρε. Ε, συμφωνείς νομίζω, ε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θες να μου πεις αν έφτιαξες, αν σου δίνω την ευκαιρία να φτιάξεις την τέλεια μπάντα. Ωραία. Ναι. Να μην έπαιζες εσύ. Κάτσε να σου πω τώρα να τελειώσω αυτό. Ότι τώρα έχω ένα άλλο τρίο. Ναι, στο κουαρτέτο που είπαμε το Olds School Corporation έχω ένα τρίο με τον λογοθέτη τον Στέφανο και τον Περικλή τον Παλαμιώτη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τρίο εγώ. Καταλάβες. Πιστεύω ότι το τρίο είναι η απόλυτη έκφραση του ροκ. Τέρμα. Πώς λέγεται αυτό το τρίο? The tree. The tree. Το δέντρο. Εντάξει, γιατί το δέντρο είναι ένα πράγμα που αναπτύσσεται και τα λοιπά, έχει διακλαδώσεις και έτσι το σκεφτήκαμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι η απόλυτη έκφραση του ροκ. Για μένα αυτό. Είναι ξεγυμνωμένο. Μην αλλάξεις καλλιτέχνη. Τον ίδιο. Α, μπράβο. Ηρέμησα λίγο τώρα. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας στέρμα. Και για να πούμε για την αλήθεια, αυτό είναι που άλλαξε και γιατί αυτό που κάνει τη ζημιά. Ποιος ήταν να κάνει τη ζημιά τη μεγάλη, ο Χέντριξ. Τρίο. Κρυμ, Έρικ Κλάπτον. Τρίο. Γκάλαχερ. Στην αρχή τρία, μετά βάλε και λιπλήκτρα, τρία. Johnny Winter, δηλαδή σου είπα τώρα πέντε ονόματα τα οποία στη ροκ ας πούμε βάλανε γλοκέρι, σφραγίδα με θεμέλια. Εντάξει, κανονικά θεμέλια δηλαδή. Το τρίο είναι, τι να πω, εγώ το λατρεύω. Θέλω πάντα να έχω ένα τρίο, δηλαδή και μια πάντα να κάνω δικιά μου, θα έχω και ένα τρίο απ' έξω. Πώς να σου πω, αυτό το τρί, θέλω να το κρατήσω. Γιατί μου κάνουν και παίκτες αυτοί τώρα, έχουμε βρει μια μόντα.
Ναι, και παίζουμε και κάποια πράγματα που είναι πιο περίεργα. Τα παιδιά είναι λίγα και πιο σοφιστικέ. Εγώ είμαι πολύ πιο καθαρά rock blues, ας πούμε. Αυτή είναι και λίγο πιο πέρα. Και μου αρέσει αυτό που δίνει μια δυνατότητα να παίξω καλά πράγματα. Να παίξω μπάντε που δεν τι είχα παίξει. Και για μένα η διασκευή δεν λέει τίποτα ότι κάνουμε διασκευές. Παίζουμε και original πράγματα δικά μας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν παίζεις, ας πούμε, κάτι κομμάτι το οποίο είναι κομματάρες, δεν με ενδιαφέρει αν το έχει γράψει Σίλια μου. Μακάρι να γράφει τέτοια κομμάτια κάθε μέρα και να τα παίζα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός, ούτε το παίζω ότι κάτι είναι. Εγώ, άμα ακούω ένα κομμάτι και μου αρέσει και βλέπω ότι αυτό το κομμάτι επηρεάζει μια τεράστια σφαίρα στη ζωή μας. Το υπηρετώ και γιατί θέλω να το παίξω με τον τρόπο μου. Εγώ δεν έχω μελετήσει ποτέ κανέναν να ξέρει μουσικό, ποτέ. Έχω επηρεαστεί από όλους, τους έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά φράσεις και κόλπα να κάτσω να βρω τους μπασίστες και τους κιθαρίστες, δεν το έχω κάνει ποτέ. Ούτε θα το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να γίνω ούτε καλύτερος από τον Χέντριξ, ούτε καλύτερος από τον Τζακ Μπλους με τον γουστάρο πολύ. Και μου έχουν πει ότι παίζω και πολύ κοντά. Παίζω πολύ κοντά, ναι, το ανακάλυψα τυχαία. Ένα βράδυ στο Lazy, παίζαμε με τον Λουκά και τον Σίμο και μετά, ας πούμε, αυτός έβαλε ένα live, έβαλε live Cream από πιο τελευταία, αυτός της οπαλιάτης, που είχαν κάνει μια επανένωση. Και κάθομαι και το αυτό δηλαδή και συνειδητοποιώ, μετά από τόσα χρόνια που τον ακούω από 15 χρονών, από 12 χρονών, συνειδητοποιώ ότι αυτό το άνθρωπο έχω κάτι κοινό. Ακούω να παίζει μπάσο σαν και έτσι όπως παίζω εγώ. Να μην έπαιξες ποτέ σαν να τον αντιγράφεις, αλλά σίγουρα σε έχει επηρεάσει. 100%. 100%. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ότι είμαστε τόσο κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Γενέθλια. Γενέθλια. Δεν ρωτάμε, δεν ρωτάμε. Μπορώ. Τεκνό. Τεκνό. Να σου πω 54, τεκνό ρε, εγώ είμαι 68 να πούμε. Συγγνώμη, τι να πω, τι να πω. Τίποτα, τώρα ξεκινάει, τώρα οριμάζει. Να σου πω, τώρα ξεκινάει. Οριμάζει σιγά σιγά, οριμάζει. Ένας αριθμός. Μπράβο, τι φιλόσοφο έχουμε ρε φίλε. Τι παιδί είναι αυτό. Άμα δεν του φάω το στραδοκάστερο όμως δεν εσυχάσω. Την τέλε, άμα δεν τη φάω, δεν εσυχάσω. Θα σε βρω σε αδυναμία ρε Πούστη, πού θα πας. Θα σε βρω ρε Πούστη. Και θα μου τη χαρίσεις και εσύ όπως οικονομάκης. Θα μου πεις πάρτινα ρε Πούστη, να μην τη θέλω. Όπως ο... Ξέρεις την ιστορία στο Βερολίνο. Όταν πήγα στο Βερολίνο, κάποια στιγμή επειδή είναι η Ευρώπη σου δίνει αυτό το... και η πόλη αυτή. Αποφάσισα να πάω να ξαναρχίσω να μελετάω και έτσι. Μετά από τώρα... Πάρεσα τα οδεία, ξέρω, 16, 17, 17. Και με έρχεσαι τώρα στα δεν ξέρω πόσα. Που ήμουν πάνω και λέω θα πάω και βρίσκω να πούμε λέω ποιος είναι ο καλύτερος jazz γιθαρίστας, μαθαίνω που διδάσκει, μου λένε ο Πίτερ, ας πούμε. Λέω δεν θέλω Γερμανό, όχι λέει δεν είναι Γερμανός, είναι Τσεχοσλοβάκος. Μου κάνει. Τσεχοσλοβάκος δεν μου κάνει. Και πάω, ξεκινά το βρίσκω, γράφω με κάνω γράμμα, μου λέει αυτός θες να ξαναντιάξεις το σχολείο καλύτερα σπίτι, γιατί μείναμε και κοντά. Να ξέρεις σπίτι να κάνουμε σπίτι, όχι ιδιαίτερο το ίδιο. Εγώ γράφτηκα στη σχολή, αλλά αυτός έκανε και σπίτι. Αντί να πηγαίνω στο σχολείο, μου λέει: Θέλει να το κάνουμε το μάθημα σπίτι. Να μην το κάνουμε. Και ξεκινάω, φίλε. Είχε μια κλασική κιθάρα αυτό σπανιόλα, που την έχω εγώ τώρα, γι' αυτό σου λέω: Δεν έχει κάνει δώρο. Είσαι η περίπτωση τέτοια. Για το ζάλισα τελικά. Το ζάλισα και τότε μου λέει: Άντε, πήγε. Πάρτε τα νιάτα και γράφει, μου λέει τελικά. Λοιπόν, και ξεκινάω μαθήματα. Δεν κάναμε, ρε φίλε, τίποτα. Γιατί τσαμάραμε συνέχεια. Εγώ του είπα: Θέλω να κάνουμε 15 στάνταρ, του λέω στάνταρ jazz. Αυτό, να αναλύσουμε τα κόντα και τις κάλες και τα αυτά. Και τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο, του λέω. Πλέξουμε. Γιατί πες ότι λέω 50 χρόνια τώρα, τι να μάθω. Δεν το κάναμε ποτέ. Τζαμ. Στο τέλος να πούμε, είχαν μαθητές αυτούς, χτυπάγαν την πόρτα μαθητές. Του έλεγε αύριο. Γιατί δεν γούσταν να σταματήσει τη φάση, γιατί πλακωνόμασταν και παίζαμε. Αύριο ξαφνικά μου λέει να σου πω κάτι, πάρε και την κιθάρα και την κάνεις, μου λέει, να μου έχω χάσει 10 μαθητές, θα χάσω τους μαθητές μου. Δηλαδή και τέλειωσε. Και του λέω καλά, είπα να μάθω. Μου λέει, να σου πω, μου λέει δεν χρειάζεται τίποτα, μου λέει τίποτα, πήγαινε σπίτι και παίζε. Και ακολουθώ το συμβούλιο. Λοιπόν, έτσι θα σε ψήσω τώρα, Γούστη, να είμαστε καλά, θα σε ψήσω φίλε, έχω υπομονή, μετά από 5 χρόνια μπορεί να είναι άλλα. Μετά από 5 χρόνια, μπορεί από 10 να πεις χαλιά. Να είμαστε εδώ πάλι και να μου πεις πάρτι ρε μαλάκα να πούμε. Τι να την κάνεις μετά από 10 χρόνια. Πάντα αξίζει. Αυτή η κιθάρα ακόμα πιο πολύ αξία θα έχει. Τόσα βρω λεφτά και μου φτιάξει μια ίδια οικονομάκης που μου το έχει πει.
Και αυτό είναι μια περίπτωση. Μου κάνει μια ίδια. Αυτό γίνεται. Ε, σε βλέπω πιο φιλικό σε αυτή την ιδέα. Τις αγάπες μου είναι οι αγάπες μου. Ε, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, παίρνεις αγάπες πάνω στον παράδεισο. Όντως, πολύ σωστό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις αν έφτιαχνες τέλεια μπάντα, επέλεγες άτομα. Δεν έπαιζες εσύ όμως. Ε, πώς γίνεται να παίζω εγώ? Όχι, ρε παιδί μου, επέλεγες. Λες, θέλω να πάρω αυτόν για μπάσο, αυτόν για κιθάρα, αυτόν για drums, αυτόν για τραγουδιστή. Ποιος θα επέλεγες? Ακόμα και αν δεν έχουν πεθάνει, δεν έχει σημασία. Από Έλληνες μιλάς τώρα? Από οτιδήποτε. Ε, τώρα από οτιδήποτε θα μπλέξουμε. Όχι, από ξένους τότε. Ναι. Όχι από ξένους. Από Έλληνες καλύτερα, γιατί από ξένους θα μπλέξουμε. Γιατί έχει πολλά. Έχει πολλά μεγάλα ταλέντα έξω. Ωραία, πες από Έλληνες. Εντάξει, όχι στην Ελλάδα δεν έχει, αλλά επειδή ήταν και φιλαράκια μου. Ναι, είναι πιο μικρό το. Ναι, κοίταξε να δεις. Μπάσο θα πάνε το Φιλιππίδη. Σίγουρα. Θα μας δώσει ο Γιώργος. Είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει. Τώρα, κιθαρίσεις έχουμε αρκετούς. Για, πρέπει να επιλέξεις. Έχουμε αρκετούς. Εντάξει, ο Λάκης επειδή παίζει ο Ζωής Τζάζ, ας πούμε, δεν θα το πω. Α, παίζει και ροκές βέβαια, αλλά εντάξει, θα πω ποιος πιο. Εγώ, εμένα, μ' αρέσει και ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Έχει κάτι το παλιό και συνδυασμό και ο Περικλής που παίζω τώρα παίζει καταπληκτικά, αλλά για το παλιό ροκ το στυλ, το δικό μου, το πιο στόμος και έτσι, είναι αυτός και ο Σίμος, για μένα. Ναι, νόμιζες. Νομίζω ότι αυτό το... Και αυτή την πάντα που σου λέω χτες στον Γιώργο, κάπου θα τη στήσω, γιατί ήθελα να παίξω τα τραγούδια μου και κάπου δεν την κάνω αυτή την πάντα. Ε, λογοθέτης την πάντα και ο Κοτζίνης ο Χρήστος είναι εξαιρετικός drummer που τον είχα, δεν είχα κάνει την πάντα μου Τσαμίν, το πρώτο μου δίσκο. Είχα τον αδελφό του Περικλή, Μπάσο, τον Γιώργο τον Παραμιώτη και τον Κοτζίνα την πάντα και τον Βασίλη Σπυρόπουλο κιθάρα. Εγώ πήσα κιθάρα. Και αυτός εξαιρετικός drummer, έχουμε και πάρα πολύ καλή drummer, το συζητάω. Και ο Κανίλος είναι από τους Smoke Legal, τρομερός drummer, τρομερός, τρομερός. Και ο Τσίκο είναι τρομερός drummer, αλλά εγώ μάλλον μου το λογοθέτησα, γιατί γκρουβάρουμε, έχουμε ένα... πλήκτα ήταν το Θοδωρόπουλο σίγουρα, του Γιωργάκη, που κάνουμε και μας τις παραγωγές στα κομμάτια. Φωνή τώρα, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Τον Παύλο. Θα είχα φωνή. Ναι. Τον Παύλο. Φωνή ο Παύλος. Κάπως εκεί θα είμαστε. Και κάμε ακουστά θα πέρα το Γιάννη Νικολοδόπουλο. Πες μου ακόμα μας. Λοιπόν, θα σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει ροκ για σένα? Γιατί ξέρεις τώρα για τον καθένα και την καθημερινή αυτό μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Καθένας το ζει και το βιώνει αλλιώς. Τι είναι το ροκ? Κοίτα, το ροκ είναι επανάσταση. Αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια μουσική που είναι αντισυμβατική. Δηλαδή το ροκ δεν κολλάει με το σύστημά σου. Είναι η άλλη πλευρά του συστήματος πάντα, για μένα. Για μένα όταν παίζεις ροκ μουσική και είσαι μέσα στο σύστημα, αποκλείεται να σε ροκ. Αποκλείεται. Δεν γίνεται να σε ροκ. Ναι, αλλά αυτό τώρα που λες, νόμιζα για αυτό, κάπως αντιφάσκει. Εκτός αν δεν ήταν για συνόμους στο σύστημα, με τους Pix Lags. Δηλαδή, οι οποίοι δισκογράφησαν μαζί του κόσμου, έγινε χαμός. Ναι, ναι, έγινε χαμός. Κοίτα, οι Pix Lags ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί όπως είπα και δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εμείς αρχίσαμε πολύ να βγούμε μέσα στο πολύ, δηλαδή ήμασταν πολύ φιδωλοί σε αυτό. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε έτσι, ούτε πολλά. Τώρα εντάξει, συγκεκριμένα αυτό το πράγμα το κάνει ο κόσμος. Το μεγάλωσε ο κόσμος. Όταν παίζεις στο Λυκαβητό και κάνεις τέσσερις συναυλίες το χρόνο, παίζαμε δύο, το ενάμιξη και δύο, τι να κάνεις δηλαδή, συγγνώμη, να πεις όχι δεν παίζω.
Το παίζαμε στο ποτάμι, πέντε μέρες είμαστε πίτα. Το παίζαμε στο Σταυρό του Νότου και είχε να πούμε ουρά μέχρι το φίξ. Τι να πει σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχε γάμι σου. Δεν κατάλαβα. Άρα αυτό το πράγμα το έκανε ο κόσμο του φίξ. Η φίξ ήταν τελείω αντισυμπατική, σαν οτροπία και σαν φάση, σαν παρέα. Ήταν γάμισέτα και πολύ τρέλα. Φυσικά μεγαλώσαμε όλοι και φυσικά έχουμε μια ωραία διαφορετική τώρα. Και ο Φίλιππος και ο Μπάβης, και φυσικά όταν είναι η δουλειά σου θα πρέπει να κοιτάς και πώς θα επιβιώσεις. Γιατί όλοι έχουμε κάποιες ανάγκες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο μια τρέλα ή μια φιλοσοφία. Όταν ζούμε από αυτό, θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε και πώς θα ζήσουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε αυτό επειδή αρχίζουμε και βγάζουμε λεφτά και να πούμε τώρα που βγάζουμε λεφτά θα πάω πάρει στον δρόμο. Εγώ θα πουλήσω στο σπίτι μου και θα μένω στο μπαγκάκι. Δεν γίνεται αυτό τώρα, είναι μαλακές αυτά. Είναι normal. Οπότε όλο αυτό το πράγμα φυσικά σε φέρει πιο κοντά στο σύστημα. Αλλά δεν πρέπει να πείτε και μέσα. Εντάξει, δεν πρέπει να πείτε και μέσα επειδή έχει μια φορά. Εντάξει, έχει μια φορά και πα. Και είπαμε και υπήρξε δεν είχε αμυγό ροκ. Ναι. Είναι και pop, είναι και pop, έχουν και στοιχεία λαϊκά, έχουν και στοιχεία παραδοσιακά. Εντάξει, δεν είναι... εγώ μιλάω για το αμυγός ροκ. Το αμυγός ροκ, ας πούμε, είναι ανατρεπτικό. Εντάξει, για μένα. Και έχει μια καθαρότητα και μια άποψη ότι, παιδιά, να μείνουμε ξύπνοι. Να μην μας πάρει. Και αυτό αποδεικνύεται και με τον Παύλο που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε με τον Παύλο. Τόσα χρόνια έχει πεθάνει ο Παύλος και εμείς κάνουμε τώρα τη γιορτή για τον Παύλο. Τη γιορτή για τον Παύλο, ας πούμε, και γίνεται της πουτάνας. Το είδες και μόνος σου. Πιτσιρικάδες ξέρουν όλα τα τραγούδια. Ο κόσμος έχει τραγουδάει όλο το πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα. Παίζουμε τρεις ώρες και τρεις ώρες τραγουδάνε. Συγγνώμη. Αυτό άμα δεν έχει δύναμη, τι έχει δύναμη. Και να σου πω πού παίζετε τώρα από το μέσο αυτό την επόμενη φορά που θα παίζουμε. Παίζουμε στο Μήλο, στη Θεσσαλονίκη και στην Τολεμαϊδά. Δεν ξέρω το μάζι, Σιγάλος. Δεν θυμάμαι τώρα. Ξέρω πού θα παίξουμε στην Τολεμαϊδά. Αλλά στο Μήλο, έμαθα για τη Θεσσαλονίκη θα παίξουμε στο Μήλο. Τώρα όχι, όχι. 1-2 Μαρτίου. Okay. 1-2 Μαρτίου, Παρασκευή Σάββατο. Okay. Ναι. Και πάμε και θα δούμε το που άλλο θα πάει. Εντάξει, αυτό έχουμε κάνει για μια και το ανέφερες, για να το πούμε. Εγώ είπαμε ότι ετοιμάζω ένα καινούριο δίσκο, θέλω να το πω αυτό, ότι ετοιμάζω μια καινούργια δουλειά που θα έχει και πειραγμένα ρεμπέτικα και τέτοια. Ήδη έχω απολύσει στο YouTube την Πριγκυπέσσα από το Μαρόκο, δεν ξέρω αν την έχει ακούσει. Μπορεί κάτι slide το σήμερα και πολύ καλά. Λοιπόν, και ετοιμάζω, θέλω να τελειώσω μια δουλειά, είμαι σε αυτή φάση. Και θέλω να κάνω και κάτι πάνω σε αυτό. Θα τα πούμε. Καταρχήν έχω τις δύο μπάντες τώρα, Old School Corporation και The Tree, και ασχολούμαι με αυτά. Και παίζω σε μικρά μπαλάκια στη γύρα. Σε ποιον θα το στείλω? Αυτό που κάνουμε τώρα με τον Παύλο έχει κάτσει, δεν ξέρω τι να πω, είναι κάτι μαγικό. Έχουμε κάνει μια παρέα που είναι απίστευτη. Απίστευτη, δηλαδή έχουμε δέσει γενιές διαφορετικές. Είμαστε παλιοί, εγώ με τον Βασίλη, ας πούμε, που έχουμε παίξει με τον Παύλο. Γιατί, και ο Κυριάκος βέβαια μετά. Ναι, που έπαιζε και αυτούς χρόνια. Αλλά ο Κυριάκος είναι πιο νέος λίγο από εμάς. Από μένα και τον Βασίλη. Μετά έχουμε τα παιδιά που παίζαμε τον Πουλίκα χρόνια που αποτελούν την πάντα. Τον Παπαδημητρίου και τον Αφεντάκη. Εντάξει, που είναι το main thing. Και μετά έχουμε Σίμο. Μπαίνει και κολλάει η Βεντούζα. Έχουμε τους πιτσιρικάδες στον Κώστα με τον Βασίλη. Το ράλι με τον Αγγελόπουλο. Ναι. Είναι πιτσιρικάδες. Που δέσανε και αυτοί φοβερά. Έχουμε τον Φρανκ από τους Πράξεις Ρωμάνα. Έτσι. Έχουμε από το στέλιο του Σαλβαδόρα από τα παιδιά στη τα μωρά στη φωτιά. Έτσι. Έχουμε τον το Ραγκουρέτο από την άλλη που λέγαμε. Δηλαδή, ρε φιλέ. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς έχει κολλήσει αυτό το πράγμα και γίνει τόσο. Αυτό το συζητάγαμε και με τον Κυριάκο αυτό. Δηλαδή μια τρομερή παρέα που πραγματικά πιστεύω ότι τα δίνουμε στα κομμάτια την αξία που τους πρέπει. Και δίνουμε και στον Παύλο την αξία που του πρέπει. Εντάξει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος στην εποχή του το λέγανε Περζάκια και έτσι και σου και μου. Και μετά θάνατον έγινε ήρωας. Εντάξει, μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό είναι το σύστημα λοιπόν. Το οποίο δεν συμφωνεί το ροκ σε αυτό το σύστημα. Όπως και με το Χέντριξ και με τη Τζόπλιν και με όλους έγινε αυτό. Όχι ότι δεν ήταν ονόματα και με τον Μόρισον από του Τζόρσταρ, ναι, αλλά μετά θεοποιηθήκανε. Γιατί θεοποιηθήκανε, γιατί κάποιο κονόμαγε, ρε φίλε. Γιατί δεν θεοποιεί κάποιον που φύγε και τον κάνει μετά εορτή. Γιατί ο Παύλος, α πούμε, αν τον έχει κάνει την ώρα του, μπορεί και να μην έφευγε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Εγώ το έχω σκεφτεί όμως. Που τον ξέρω και έχω παίξει μαζί του. Έχω σκεφτεί ότι ο Παύλος, αν έχει την αποδοχή αυτή από πριν, μπορεί και να μην την έκανε, ρε φίλε. Να μην έμπαινε τόσο βαθιά μέσα στον κόλπο. Ξέρω εγώ. Να τον κράταγε έξω αυτό λοιπόν. Να λέγε ρε μαλάκα, τι γίνεται.
ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχει κάτσει μια τρομερή παρέα που είναι θέμα και του Κυριακού που το μας βάζει ψόλους, αλλά και θέμα τύχης πιστεύω, που έτυχε και βρεθήκαμε τόσο δέσαμε. Γιατί εγώ τον Φράγκο τον ήξερα, τον Γιώργο τον... και τους λατρεύω αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι άτομα που τους θεωρώ κολλητούς μου, να πω, πώς να σου πω. Τους θεωρώ δηλαδή δικούς μου ανθρώπους και τους πιτσιρικάδες και το Ράλι και τον Αγγελόπουλο. Ναι, και τους πιτσιρικάδες. Δηλαδή, τους, είμαστε, έχουμε γίνει οικογένεια, ρε φίλε, τι να σου πω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γουστάρουμε τόσο πολύ που το κάνουμε, δηλαδή, και το κάνουμε τόσο, με τόση αγάπη, που πιστεύω αυτό βγαίνει και ο κόσμος το σαπορτάρει αυτό τόσο πολύ. Και πάμε μπούνια, ας πούμε. Στην Πάτρα βάλαμε 100 άτομα παραπάνω με αυτό που είναι το μαγαζί. Δεν ήξερα πού να τους βάλει, ας πούμε. Στο κύτταρο ήσουνα, τα είδες. Δηλαδή, ναι, δηλαδή υπάρχει αυτή η υποδοχή, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν το κάναμε ούτε για να οικονομήσουμε, ούτε για κάποιο άλλο λόγο. Το κάναμε γιατί αγαπάγαμε τον Παύλο Λί και γουστάρουμε αυτό το πράγμα να μείνει και να μείνει σαν μια αναφορά, ας πούμε, σαν έναν άνθρωπο που άνοιξε πόρτες. Άνοιξε πόρτες αυτός. Για τρύπες, για όλα αυτά που γίνανε, αυτός την άνοιξε την πόρτα. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα στο ελληνικό ροκ, για μένα. Νομίζω το είχες πει κιόλας αυτό και το κοίταρο. Το είχες πει. Αυτό μα είναι αλήθεια. Και τα μπουρμπούλια και το κάνανε αυτό, αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο Σαββόπουλος. Ναι. Εντάξει. Τα μπουρμπούλια με Παύλο τραγουδιστή δεν είχαν τύχει, γιατί μετά φύγανε τον Σαββόπουλο με τα μπουρμπούλια, πήραν τον Παύλο τραγουδιστή. Δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμοι αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο, ας πούμε, φίλε, ήταν συγκλονιστικό. Εγώ το έχω ακούσει, γι' αυτό σου λέω. Στο Ροντέο, το σε έχω ακούσει. Συγκλονιστικό. Δεν το αγκάλιασε ο κόσμος όμως αυτό. Δεν πήγε, δεν περπάτησε. Λοιπόν, και νομίζω ότι και άλλο μα άνοιξε αυτή την πόρτα. Και είπε, ρε παιδιά, υπάρχει ελληνικό, υπάρχει ελληνόφωνο ροκ. Γιατί ελληνικό ροκ δεν υπάρχει. Το ροκ δεν είναι ελληνικό. Τώρα μην ψινόμαστε τώρα ελληνικό ροκ. Ποιο ελληνικό ροκ, μαλάκα. Το ροκ δεν είναι ελληνικό. Πάρτε το χαμπάρι δηλαδή. Το ροκ έρχεται από κάπου αλλού, α πούμε. Ή μπορεί να το πει εδώ κάπου Έλληνε. Ή ελληνόφωνο ροκ, α πούμε. Όχι, γιατί υπάρχουν παιδιά και ροκ συγκροτήματα. Ελληνικά εγχώρια που παίζουν. Οκ, ναι, οκ. Άρα, άμα βάλεις ροκ από Έλληνες. Ροκ από Έλληνες. Τα συμπεριλαμβάνει. Ροκ κοντά από Έλληνες. Οκ, ναι, αλλά δεν υπάρχει ελληνικό ροκ, α πούμε. Τι ελληνικό ροκ. Δεν είναι μαλακή. Αφού όλες οι φόρμες, όλοι αυτοί που παίζουν, παίξαν εκτό, όλες οι φόρμες έχουν πάρει από ξένες μπάντες. Και από αυτά που προϋπήρχαν. Τώρα, τι να λέμε τώρα. Μην αρχίσουμε και λέμε τώρα. Εντάξει, είμαστε μαλάκες τώρα. Μιλάμε να πούμε κάτι αλήθεια να πούμε. Να μην λέμε μαλακίες. Εντάξει. Είναι σαν να, σαν να μου πει ένας Αυστραλός εμένα ότι μεγάλη είμαι λαϊκός, να πούμε, είμαι ρεμπέτης. Εντάξει, υπάρχει στην Αυστραλία ρεμπέτη και κομπανία. Και στη Γερμανία από τις. Και στη Γερμανία υπάρχει και στη Δανία υπάρχει, λοιπόν, και εντάξει, στα αρχίδια μας. Λοιπόν, και τι έγινε, δεν έγινε κάτι. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε ότι εγώ έχω τη ρίζα αυτή. Δεν την έχω τη ρίζα αυτή. Η ρίζα είναι αυτή από εδώ, από εμάς. Είναι μερικά πράγματα που είναι έτσι. Το ροκ, λοιπόν, δεν είναι ελληνικό. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Από αλλού το ακούσαμε. Αυτό τον ήχο, αυτή την οτροπία. Έτσι, ακόμα και τη ζωή αυτή την είδαμε από ξένες πρώτα. Μπορεί να τη ζούσαν οι δικοί μας οι ρεμπέτες, αλλά ήταν ρεμπέτικο, ας πούμε, και δεν ήταν ροκ. Αυτό. Μπορεί να έχουμε πολλές ομοιότητες. Πάρα πολλές. Αλλά εντάξει. Σίγουρα, εγώ πιστεύω να σου πω, Νίκο, γενικά στις χώρες του κόσμου, σίγουρα υπάρχουν αντίστοιχες μουσικές. Δηλαδή, πώς μπορεί να πει κάποιος ότι το ρεμπέτικο είναι το ελληνικό ροκ. Σε κάποια άλλη χώρα, κάτι άλλο θα είναι το αντίστοιχο ροκ εκείνης της χώρας. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν μουσικάρες παντού και υπάρχει νοοτροπία. Ο Πάκο του Λουτσία, α πούμε, έτσι. Που είναι Ισπανός, κιθαρίστας βέβαια. Που είναι Ισπανός. Για μένα είναι ροκ. Η άποψή του είναι ροκ για μένα. Έτσι όπως τα έπαιξε, έτσι όπως τα έκανε τα φλαμέγκο και όπως τα έκανε, τους έκανε, τους άλλαξε τα φώτα, να πούμε. Για μένα αυτός είχε μια ροκιά, ήταν αλυταράς, πώς το λένε, παιδί μου, ήταν μπαγκάς. Αυτό λέμε τώρα, αυτό είναι το ροκ, λάβουμε. Πρέπει να έχει λίγο αρχίδια δηλαδή. Άμα δεν έχεις τώρα, γάμισε με, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχεις λιγάκι να είσαι σωστός, να πούμε. Και να μετράει αυτό στη ζωή σου. Ότι είσαι σωστός. Εμένα αυτό μετράει. Βάζω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που έχω κάνει, τα πιο μεγάλα. Αλλά μετά θέλω να είμαι και ωραίος στις εξηγήσεις μου, όπως το λέτε. Δεν γουστάρω να κάνω στραβές, ας πούμε, ταινία. Δεν γουστάρω. Πώς να σου πω, αρρωσταίνω, δεν θέλω. Θέλω να είμαι ειλικρινής και όσο μπορώ πιο σωστός. Και ό,τι μπορώ να κάνω δηλαδή. Γιατί δεν είναι μάταια όλα. Πώς το σκεφτείς. Και αυτό ο κόσμος είναι της πλάκας, θα πούμε. Άμα το σκεφτούμε, δεν είναι τίποτα. Εγώ, εμείς η γενιά η δικιά μου είχε γεννηθεί με την αυτοκαταστροφή μέσα της. Εμείς είμαστε όλοι αυτοκαταστροφικοί λίγο, η γενιά η δικιά μου. Γιατί είμαστε έτσι, γιατί το έχουμε καταλάβει νωρίς, ρε φίλε, ότι είναι παραμύθια φούρναροι. Και αυτό φαίνεται τώρα στην εξέλιξη.
Μπουρδέλο είναι, δεν βλέπεις τι γίνεται να μην είναι. Πού έχουμε φτάσει τώρα, ποιοι οι πολιτικοί και ποιοι. Μπουρδέλο είναι μαλακά, είναι όλα. Τι λέμε τώρα, μαλακή, εδώ γίνεται σπουτά να ξεφτυλιστεί κάποιο. Χωρίς λόγο κιόλα. Να πεις ότι ξεφτυλίζεσαι και υπάρχει κάποιο λόγο, να πω ότι άντε δικαιολογείται. Εδώ ξεφτυλιζόμαστε χωρίς λόγο. Δεν είναι. Οπότε αυτό εμείς το είχαμε καταλάβει πολύ νωρίς. Απλώς πες ότι βοηθήσαν τα ντράξ, πες ότι βοήθησε το ένα, βοήθησε το άλλο. Την πήραμε χαμπάρι. Πάντως νωρίς, η δικιά μου γενιά και η προηγούμενη από μένα, μερική από μένα προηγούμενη, την πήραμε νωρίς χαμπάρι. Και αυτό ήταν μια απογοήτευση. Αυτό μας έριξε λοιπόν και σε λίγα περίεργα. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, όσοι το καταλάβαμε νωρίς, είμαστε ακόμα εδώ. Όσοι δεν το καταλάβανε, τι κάνανε. Δεν λέει κάτι. Είναι και αυτοί έχουν βάλει το πετραδάκι τους και, και την δικιά τους παρουσία, ας πούμε, στα πράγματα. Όσο μπορέσανε και όσο θέλανε και όσο αυτό. Γιατί σε πιάνει και απελπισία. Άμα δεις δηλαδή πόσο χάλια είναι η φάση, μπορεί να σε πιάσει σίγουρα απελπισία. Και να σε πιάσει ένα down και να μπορείς να ξεφύγεις. Έτσι, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν αξίες. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες αξίες, εντάξει. Και πάνε να τις διαβρώσουν. Εντάξει, εγώ εντάξει, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, έχω πνευματικό στο Άγιο Όρος που κάνει αυτό που μου λέει. Άμα μου πει κανείς αυτό, θα το κάνω. Γιατί θέλω να έχω μια αναφορά πνευματική, κάποιος να με κοντρολάρει και πνευματικά να μου μιλάει, να μπορώ να μιλήσω μαζί του πνευματικά και να έχω και μια κατεύθυνση πνευματική. Καταλάβες. Εντάξει. Και πιστεύω κανονικά. Δεν έχω θέμα κανένα. Ούτε το θεωρώ πιστοδρομικό, ούτε το θεωρώ τίποτα. Το θεωρώ απαραίτητο. Το θεωρώ κουλτούρα. Χωρίς αυτό δεν είσαι κουλτούρα. Τι είσαι. Πρέπει να έχεις μια αναφορά και πραγματική ή να είσαι ένα άνθρωπο, μια σαν υπόσταση. Άμα δεν αναφέρεσαι πουθενά, παίρνεις ένα καλάσικο και βγαίνεις και γαζώνεις. Και δεν σε ενδιαφέρει πώς θα φας, αν θα φας. Τι σε ενδιαφέρει. Για να σε ενδιαφέρει, θα πρέπει να έχεις κάτι μέσα σου, μια ηθική. Ένα ηθικό υπόβαθρο. Μια αναφορά πραγματική. Να αναφέρεσαι κάπου, να δίνεις κάπου λογαριασμό που λέμε. Άμα δεν δίνεις πουθενά λογαριασμό. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, καταλάβεις. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και όπως μου είπε ο δικός μου, ο πραγματικός του Άγιο, που είναι και μουσικός βέβαια, στο Άγιο Όρος, ας πούμε, ο οποίος λέει: έχει χάσει το ροκ, ας έρθει να το βρει, γιατί είμαστε ροκ μάουντερ. Καταλάβες. Ας έρθει να το βρει, μου λέει στο Άγιο Όρος. Άμα κάποιος λέει: δικός έχει, το έχει χάσει το ροκ, βέβαια θα το ροκάρουμε εμείς. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ πήγα Ινδίες, πήγα γύρω σε όλο τον κόσμο και εκεί βρήκα την άκρη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Που είχα γνωρίσει πουδού, που είχα γνωρίσει έτσι, που είχα δει έτσι, που είχα και διαφάσει, που είχα κάνει. Μπαμ, πήγα εκεί και μπαμ. Ξεκαθάρισε το τοπίο. Εντάξει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι, κάποια πράγματα να τα λέμε. Και μην βάζουμε όλους στον ίδιο κουβά. Ένας παπάς τι είναι, κάνει μια δουλειά. Όπως σε όλες τις δουλειές υπάρχουν οι σκάρτοι και οι σωστοί, και εκεί το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει στο κόλπο για να οικονομήσουν και είναι για κλωτσές, και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια υπόσταση. Όπως είναι στον Άγιο Νικόλα στο Βουκάκι, στον Αναστάση στον Λουμπαδιάρη κτλ. Όπως είναι κάποιοι άνθρωποι πούμε, που αυτό που κάνουν το πειρετούν. Το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Λοιπόν, σε όλα τα πράγματα θα βρει και του στραβού. Τώρα μην τα βάζουμε σε ένα κουμπά. Που λένε εμένα η κλειδιά μου έτσι. Που... Κάτσε ρε μαλάκα, μην τα βάζει σε ένα κουμπά. Αλλά... Γιατί αυτό έχει παίξει κάποιο ρόλο που υπάρχουν και είμαστε ακόμα Έλληνες και μιλάμε ελληνικά. Αυτή η εκκλησία που βρίζουν 400 χρόνια με τους Τούρκους θα μιλάγαμε τουρκικά τώρα. Εντάξει, αυτά τα ξεχνάμε μας. Σιγώς. Πώς θα γίνει, δηλαδή κρατήσαμε ένα χαρακτήρα. Ότι υπάρχουν λάθος και πουλημένοι, χαίρομαι πολύ. Βρες μου εσύ κάπου που δεν υπάρχουν. Να σου πω μπράβο Ηλία μου, να πάω κι εγώ εκεί. Βρες μου κάτι που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η ψευτιά και το ωραίο και το ευρύ. Αυτό δεν είναι, είναι ανθρώπινο ας πούμε. Και ιδίωμα του ανθρώπου είναι αυτό. Γι' αυτό και διαλέγεις. Και πας με τους ανθρώπους που τα γνώματα σου ταιριάζουν. Και με τους άλλους δεν πας. Αυτό είναι, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Μην τα βάζουμε όμως ένα κουμπά όλα και τα πετάμε. Εντάξει, δεν κάνει αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη μαλακία. Είναι μεγάλη μαλακία. Γιατί δεν πρέπει να κατηγορείς κάτι το οποίο έχει μια προσφορά, ας πούμε, και πάει κάθε πικραμένος και ακουμπάει και μπορεί να κουμπίσει και εδώ δεν ρωτάει αν είναι κρυζάκι, αν είναι μαύρος, αν είναι άσπρος, αν είναι κίτρινος, αν είναι πορτοκαλί. Συγγνώμη δηλαδή. Και πάει κάθε μέρα τρώει φαγάκι και κάνει ράνι. Ποιος, κάντωση. Γιατί δεν το κάνεις. Η πολιτεία δεν το κάνει. Φερρυπίν. Το κράτος που υποτίθεται ότι είναι κράτος και δεν το κάνει. Κάτσε. Λοιπόν, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Σε όλα υπάρχουν κατηγορίες και επίπεδα. Διαλέγεις. Θες το χαμηλό, θες το πιο ψηλό, θες το... Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να πούμε την αλήθεια, δεν μας δίνεται ευκαιρία πάντα εμένα προσωπικά να μιλήσω κανονικά και να πω αυτά που νομίζω, χωρίς να υπάρχει ή καπέλωμα ή να φοβάμαι ότι κάτι θα γίνει, αυτό που θα πω θα γίνει κάτι άλλο. Δημοκρισία δεν υπάρχει εδώ. Αυτό θέλω να σου πω, ότι για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί τα πάμε στα ίσα. Χωρίς, ας πούμε, ούτε σου είχα πει από πριν. Και ούτε είχαμε μιλήσει από πριν τι θα γίνει και ούτε τίποτα. Ακριβώς. Είπες ότι ήθελες. Ακριβώς. Έτσι είναι, ακριβώς όμως το πω. Οπότε για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και παίρνουμε και τις μπύρες μας, τρώμε, μια χαρά είμαστε. Τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ. Είστε καλά, δουλειά.